Φοβέρα. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Life. Έτσι, ξεκινήσαμε πολύ ωραία σήμερα και θέλω να καλωσορίσουμε εδώ τα κορίτσια της Γενικής Ρυθμικής, τη Χριστίνα τη Δανάη και τη Λιδία. Καλώς ήρθατε. Και ασφαλώς και την Ολυμπία Δραγούνη. Μόνο νομίζω ότι λείπει το μικρόφωνο για να μπορούμε να συνεθούμε. Ευχαριστούμε την Τζέννη. Λοιπόν, καλώς Ολυμπία Δραγούνη, πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής, προπονήτρια, χορογράφος. Και αυτά είναι τρία αδερφάκια, τρεις αδερφές, που κάνουν και οι τρεις αυτή τη γενική γυμναστική. Ναι. Να πούμε λίγο τι είναι η γενική γυμναστική συγκριτικά με την ενόργανη ή με τη ρυθμική γυμναστική ακριβώς, που ξέρουμε. Χαίρομαι ακριβώς που θα μιλήσουμε λίγο για τη γενική γυμναστική, γιατί ενώ προέρχομαι από την ενόργανη γυμναστική, την οποία βέβαια λατρεύω και αναγνωρίζω, πιστεύω ότι η γενική γυμναστική τα έχει όλα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν άθλημα και πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα σας πω τώρα ακριβώς πώς γίνεται. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία ενόργανης γυμναστικής, mm-hmm. όπως είδαμε τα κορίτσια, ρυθμικής, ακροβατικής και χορογραφία. Είναι ομαδικό άθλημα. Δεν είναι όμως Ολυμπιακό άθλημα. Δεν είναι που Ολυμπιακό. Σημαίνει, τι σημαίνει αυτό? Που σημαίνει ότι δεν έχουμε όλο αυτό το άγχος και την πίεση, η οποία πίεση την έχω βιώσει και την βιώνουν, την είχα βιώσει πριν κάποια χρόνια. Μπορεί να έχει και κάποια άσχημα αποτελέσματα και στην ψυχολογία σου, αλλά και σωματικά. Εδώ δεν πιέζουμε τα παιδιά. Αυτό το αποτέλεσμα είναι φυσικά αποτέλεσμα προπόνησης, mm-hmm. αλλά χωρίς να τα πιέζουμε περισσότερο από αυτό που θέλουμε για να έχουν μια ωραία ζωή και μια ωραία υγεία στο μέλλον. Οπότε είναι κάτι που μπορεί να το ξεκινήσεις από πολύ μικρή ηλικία και να το κρατήσεις σαν χόμπι, ας πούμε, ναι. για όλη σου τη ζωή, έχοντας αυτή την ευελιξία. Αυτό ακριβώς. Ευελιξία και όλα αυτά. Δεν έχει ημερομηνία λήξης. Mm. Και προσπαθώ να είμαι παράδειγμα σε αυτό, γιατί συμμετέχω σε κάποιες εκδηλώσεις ναι. εκτός Ελλάδος. Ας πούμε, στο Cape Town που είχαμε πάει με την ομάδα στο Παγκόσμιο που έγινε ναι. πέρσι το καλοκαίρι. Συμμετείχε η Δανάη Γιανακοπούλου και η Χριστίνα μας. Το άλλο ναι. είναι μικρό ακόμα. Ναι. Συμμετείχα και εγώ στην ομάδα. Και αυτό ακριβώς το κάνω και για να διατηρούμε για σε φόρμα. Αλλά και, να ρωτήσουμε ναι. κάτι. Από ποια ηλικία μπορούν να ξεκινήσουν τα κοριτσάκια? Ναι. Λοιπόν, το ιδανικό είναι στα 4. 4, ε? Ναι, είναι στα 4, γιατί θα μπουν σωστές βάσεις. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ένα παιδί δεν χάνει το τρένο, δηλαδή μπορεί και αργότερα και στα 6 και στα 8. Έχουμε παραδείγματα που ξεκίνησαν και στα 11 και στα 12 και πάλι κατάφεραν πράγματα. Εγώ τώρα πρέπει να μαρτυρήσω ότι και οι δύο μου οι κόρες κάνουν ναι. τη γενική γυμναστική και έχουν ξετρελαθεί, γιατί έχει στοιχεία όντως και από τη γυμναστική και από τον μπαλέτο, απλά έχει ναι. λίγο πιο πολύ ένταση. Και δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ. Ας πούμε, εγώ έκανα μπαλέτο μικρή. Δεν ήξερα ότι υπήρχε η γενική γυμναστική, ναι. αλλά αυτό θεωρώ ότι τα συνδυάζει και τα δύο. Και εγώ πρέπει να μαρτυρήσω ότι οι δύο σου κόρες είναι ταλαντούχες και σίγουρα κάτι πήραν από τη μαμά και πιστεύω ότι θα έχουν πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη. Τι μπορεί να δώσει αυτό, ας πούμε, σε ένα κοριτσάκι σε τέτοια μικρή ηλικία, εκτός από ευεξία, ας πούμε, να μπορεί να κάνει ρόδα, σπαγκάτο και όλα αυτά που είδαμε? Πιστεύω, εκτός από την κοινωνικοποίηση που βοηθάει πάρα πολύ, μπαίνουν στην αθλητική νοοτροπία, που σημαίνει προσέχω τον εαυτό μου, το σώμα μου, τη διατροφή μου, σέβομαι τις συναθλητριές μου και βάζω ένα στόχο. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές μητέρες μου λένε ότι δεν το πιστεύουν, προτιμάει να έρθει στην προπόνηση από το να πάει σε ένα πάρτι. Ή ότι τέλος πάντων δίνουν προτεραιότητα πάρα πολύ σε αυτό και αποκτούν μια υπευθυνότητα και ένα στόχο. Και τους αρέσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς θα δούμε τώρα μια δεύτερη χορογραφία και μετά θέλω να μιλήσω και με τα κορίτσια. Ναι. Τι θα δούμε τώρα, μπορούμε να πούμε τι θα δούμε? Ναι, ναι. Η Χριστίνα μας θα κάνει ένα σόλο, μια παρουσίαση πιο πολύ ασκής ευληγησίας, mm-hmm. η οποία βέβαια είναι έμφυτη ευληγησία, ναι. αλλά και καλλιεργείται. Η Χριστίνα έχει πάρα πολύ καλή ευληγησία mm-hmm. και είναι μια αθλήτρια που έχει ξεκινήσει 13 χρόνια, τι 13, 14 χρόνια πριν. Από τα 4, είναι λοιπόν. 18 τώρα, ναι. Ωραία, πάμε να απολαύσουμε τη Χριστίνα και μετά θα μιλήσουμε ωραία. Και με τα κορίτσια.
Όντως, πολύ ευλίγιστη. Λοιπόν, για να ρωτήσω και εγώ τα κορίτσια τώρα. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη και θα πάμε μετά με τη σειρά. Λοιπόν, από τα τέσσερά σου κάνεις τη γενική γυμναστική. Μήπως είσαι λαχανιασμένη να μην ναι, να ξεκινήσουμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε τότε από τη μικρή. Θα το πάμε ανάποδα. Λοιπόν, πες μου λίγο τι σ' αρέσει στη γενική γυμναστική. Μου αρέσει γιατί έχει μπόλικα, έχει... Έχει ποικιλία. Έχει στρώματα, έχει τραμπολίνα. Έχει και ωραίες χορεογραφίες. Ναι, έχει ωραίες χορεογραφίες. Και γυμνάζουμε το σώμα μας, με έναν τρόπο που να μας αρέσει. Αχ, αγάπη μου. Λοιπόν, για να μιλήσει και η δεύτερη κατά σειρά. Εσύ πόσο χρονών είσαι? 12. 12. Και εσύ από τα τέσσερα κάνεις? Από πιο μικρή. Ακολούθησαν την αδερφή τους μετά στο γυμναστήριο, από μωρά ήταν κι αυτές. Οπότε το βλέπεις και εσύ σου άρεσε. Εσύ ένα τι σου προσφέρει, ας πούμε οι φίλες σου που σε βλέπουν και κάνεις όλα αυτά τα ωραία, τι σου λένε? Τους αρέσει πολύ και εμένα μου αρέσει πολύ. Και από αυτό έχω ζήσει πολλές εμπειρίες. Και ο στόχος της ομάδας μας είναι να μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Και φέτος, για τρίτη χρονιά θα πάμε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τέλεια. Οπότε όποιος θέλει, όποιο κορίτσι θέλει, μπορεί να συμμετέχει και σε πρωταθλήματα και να προχωρήσει, ας πούμε, πέρα από το χόμπι. Υπάρχουν μέχρι... Φτάνει. Είναι τα Πανελλήνια, τα πανευρωπαϊκά που γίνονται κάθε 2 χρόνια και τα παγκόσμια που γίνονται κάθε 4. Φέτος, δηλαδή, μια ομάδα θα πάει στο Πανευρωπαϊκό στη Σουηδία και του χρόνου είναι η Φιλανδία. Τα κορίτσια τώρα σε όλες τις ηλικίες, όπως ας πούμε και οι δικές μου, κάνουν 2 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Τόσο χρειάζεται περίπου για να βλέπουμε μια εξέλιξη. 4 με 6 ώρες στην αρχή, στο ξεκίνημα και ίσως λίγο παραπάνω στη συνέχεια. Μετά. Ναι. Πάντως, εγώ βλέπω, ας πούμε, με 2 φορές την εβδομάδα. Ότι έχουν τρομερή εξέλιξη. Ωραία. Να πούμε τώρα έτσι για τα παιδιά και για τους γονείς που θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί σου. Μπορούν να πάρουν στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50 και να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και με τη Χριστίνα. Λοιπόν, πολλά χρόνια εσύ, τα πιο πολλά έτσι, από τις αδερφές. Κομμάτι της ζωής μου, η ρυθμική γυμναστική. Και φαντάζομαι ότι θα την κρατήσεις, ας πούμε, και όταν θα μεγαλώσεις, που θα ξεκινήσεις να δουλεύεις και αυτά, θα βρίσκεις κάποιο χρόνο να. Σίγουρα. Και η αλήθεια είναι πως σκέφτομαι να ασχοληθώ και επαγγελματικά. Α, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ και εμείς. Ολυμπία τραγούνι και εσένα. Ναι. Μπορεί ο πρωταθλητισμός να τον έχει σταματήσει πόσα χρόνια? Τι ερώτηση είναι αυτή? 2-3. Ναι, 2-3 έχουμε σταματήσει. Αλλά ως προπονήτρια. Αυτό δεν έχει πραγματικά. Μπορεί να συνεχίσει να αθλήσει και θέλουμε να σε βάλουμε και σένα στην ομάδα, γιατί είδαμε ότι έχει ευληγησία. Ναι. Και θέλει σίγουρα. Και ο Στάθης να ασχοληθεί. Ναι, γιατί να, το έχω. Τα ανοίγματά μου είναι θεϊκά. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν. Θα σας δούμε την επόμενη φορά μαζί ομάδα. Παρατρύνω τους γονείς να ξεκινήσουν τα παιδιά αυτό το άθλημα. Ναι, γιατί αυτό που ήθελα να πω και το είπε πολύ ωραία και η Λιδία είναι ότι γυμνάζεται και το σώμα. Και όντως, δηλαδή, άμα δείτε εσείς τα σωματάκια τους, τι ωραία που είναι γυμνασμένα, πολύ έτσι όμορφα. Πράγματι. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας. Χωρίς να νιώθουν ότι βασανίζονται. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή Στέφανε, ρόδα κάνεις? Ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Α, ναι. Ασχολούμαι. Τέλειο. Λοιπόν, θέλω τώρα, εκτός ότι θέλω να πω τα τηλέφωνα της εκπομπής για να παίξουμε μετά το μουσικό quiz, που είναι το 211-55-50-550, για τα ωραία μας τα δώρα, τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi και τα σετ περιποίησης μαλλιών SP από τα κομμωτήρια Teo, τα οποία κομμωτήρια Teo έτσι σήμερα μου έχουν κάνει ένα ίσιωμα, κάτι διαφορετικό. Αλλάζουμε και λίγο look. Μία σγουρό, μία ίσιωμα, αλλάζει και την διάθεση. Και ασφαλώς να σας θυμίσω και το Facebook και το Twitter που είναι Magazine Life, μία λέξη, πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Οπότε εγώ θα επιστρέψω σε λίγο σε σένα για να δώσουμε δώρα. Περιμένω. Τώρα όμως έχουμε ένα φοβερό δίδυμο. Ένα τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, ιντερνετικό δίδυμο που θα είναι σήμερα στην παρέα μας. Σήμερα. Και θέλω τώρα να βρεις ένα τραγούδι. Που να έχει κάτι
Πολύ, πολύ κοντινή σχέση. Πολύ κοντινή σχέση, μα πάρα πολύ κοντινή. Συγγενική, μπορώ να πω. Πολύ συγγενική. Συγγενική, συγγενική ακριβώς. Και είναι του Μίμι Πλες, αυτό έτσι. Μπορούμε να πούμε τώρα. Διότι οι σημερινές μας καλεσμένες είναι η Λουκί Λακαρέρ και η Λίτσα Θεοφάνους. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, όντως μπορούμε να πούμε ότι είναι συγγενική η σχέση και πολύ κοντινή φιλική. Περάστε στον καναπέ μας. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Καλησπέρα. Τι τραγούδι είναι αυτό, Λουκίλα? Πρώτη μας νύχτα. Ένα τραγούδι που έχει ενώσει 4-5 γενιές. Είναι ένα τραγούδι... Και ευχαριστώ τον Στέφανο που το διάλεξε, γιατί με πας πίσω, με πας στο 88, που έκανα την πρώτη μου ραδιοφωνική εκπομπή στο κανάλι 1 του Πειραιά και ήταν το πρώτο μου σήμα σε εκπομπή. Ήταν το πρώτο σου σήμα. Το πρώτο μου σήμα. Οπότε ήταν... τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για σένα? Τι σημαίνει? Σημαίνει το πρώτο μου σήμα, σημαίνει το τραγούδι με το οποίο, αν θέλεις, γνώρισα και το Μίμι, γιατί και το Μίμι το γνώρισα μέσα από το ρεπερτοριό του. Και ήταν από τα αγαπημένα μου. Ήταν, είναι και θα είναι. Νομίζω ότι είχε ενώσει γενιές, γιατί ξέρεις και αυτές οι ταινίες του Δαλιανίδη. Το 62-63 ακούστηκαν αυτά τα τραγούδια. Πόσες γενιές έχουν μεγαλώσει και σήμερα πόσες φορές η ιδιωτική τηλεόραση δεν ξαναενώνει την οικογένεια όταν έχει κάτι δύσκολο απέναντι. Μου βάζει μια ελληνική ταινία, ένα musical πλέσσα λοιπόν, Δαλιανίδη. Αυτό δεν μεγαλώσουν ακόμα. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές. Πάρα πολλές γενιές. Εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας, θα μεγαλώσουν λίγο και τα εγγόνια μας. Και δεν είναι μόνο που... του Μίμη, είναι γενικώς οι ταινίες. Και η ηθογραφία, ξέρεις, όλο αυτό. Βλέπεις ότι ανακυκλώνονται τα περιστατικά της ζωής μας, όπως βλέπεις ταινίες οι οποίες νομίζω ότι έχουν γυριστεί σήμερα. Λίτσα, νομίζω ότι όντως έχουν ένα καμπάκι οι ελληνικές ταινίες. Τώρα τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς. Έχει πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Πάντα δεν γινόταν αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, με το ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης το 1990, εγώ θυμάμαι τις πρώτες συμφωνίες που έγιναν με τη Φινός Φίλμς. Θα το πούμε. Επειδή είναι και πολύ φτωχή, ας πούμε, η τηλεόραση τώρα όσο αφορά το πρόγραμμά της. Είναι μια εύκολη λύση. Όταν βλέπω μια ελληνική ταινία και τι είναι θησαυρή. Τι έχουν αποθησαυρίσει. Τι έχει αποθησαυρίσει εκεί μέσα ο Δαλιανίδης? Όλη την ηθογραφία. Βλέπεις γωνιές της Αθήνας μας ή τα χωριά μας ή τη Θεσσαλονίκη, πώς ήταν το 60 και το 65. Αν και μας αρέσει πώς ήταν. Δηλαδή, εγώ βλέπω την Αθήνα και λέω, αχ, να μπορούσα να ζήσω έτσι ένα μήνα. Ένα μήνα σε αυτή την εποχή να μπορούσα να γυρίσω το ρολόι πίσω. Και δεν είναι μόνο οι έγχρωμες. Οι μαυρόσπρες έχουν πολύ συγκινησιακές οι ταινίες. Λέει να γυρίσει πίσω εκεί. Κιν, τώρα έχουμε όλοι 2-3 κινητά. Θα μπορούσες να είσαι στην ουρά και να περιμένεις, να πάρεις γκριν. Θα μ' άρεσε και τα ρούχα μου αρέσουν. Τρελαίνουμε και για τα ρούχα. Είναι καλύτερο αυτό με τα τηλέφωνα. Τα ρούχα. Φοβερά τα ρούχα που είναι με τα ταγεράκια, με τα πουά, με τα θέατρα. Έχουν τα αυτοκίνητα τα παλιά, τα καμπριολέ που με τη μέσα. Αυτό είναι σοβαρό μήνυμα. Τι μέσα έχουμε σήμερα και τι μέσα είχαν τότε. Και τελικά είναι η ζωή μας καλύτερη τώρα? Δεν νομίζω. Πότε ήταν πιο ευτυχισμένη από τώρα? Είναι ένα πιν. Είναι ένα πιν. Απομνημονεύουμε αριθμούς. Για πείτε μου τώρα και τι κάνετε στην εκπομπή σας στη ζούγκλα μας. Ζούγκλα web με το Λί και με το Λάμδα. Με το Λί και με το Λάμδα. Κοίταξε, τυχαία έγινε αυτό. Εγώ ήμουν στον Αντένα 23 χρόνια, η Λουκίλα άλλα τόσα. Κάπου χαθήκαμε, έφυγε από τον Αντένα, πήγε στον 984, κοινωνικά βρισκόμασταν, αλλά ποτέ, ας πούμε, δεν είχαμε βάλει στο μυαλό μας. Και πάνω σε έναν καφέ. Πάνω σε ένα εστιατόριο, πάνω σε μία μακαρονάδα. Ναι, λοιπόν, ήταν μακαρονάδα, ήταν βαρύ. Βέβαια. Ήταν με πολύ... με τη μακαρονάδα, ναι. είχα βγάλει την κόρη μου να βγούμε δυο μας να φάμε. Ναι. Και εμφανίστηκε Λίτσα και καθίσαμε τρεις και δεν μίλησα με την κόρη. Καλά αυτά, καλά. Εγώ λέω, έφυγα πια από τον Αντένα, τελείωσε η καριέρα μου εκεί. Και μου λέει, Λουκίλα, και εγώ έφυγα από το 1984. Μόλι τη λέω, ξέρεις τι σκέφτηκα. Δεν πάμε στο Μάκη που μας αγαπάει, τον αγαπάμε. Έχει κάνει λόγο αυτό το web, δεν το ξέρω και καλά. Πάμε να δούμε. Μπορεί τι να κάνουμε κάτι ίντερνετ, καλό. Τι είναι και αυτό το ίντερνετ. Εμείς πάντα κάναμε μπροστά. Πρώτη στην ελεύθερη ραδιοφωνία, πρώτη στην ελεύθερη τηλεόραση. Βρε, δεν πάμε και πάμε. Πες την αλήθεια, με το ίντερνετ ασχολιώσουν πριν καθόλου, την εκπομπή. Καθόλου. Τώρα τα έχεις μάθει καθόλου. Και έχεις γίνει. Ναι, όλα. Κοίταξε, άμα αγαπάς κάτι. Ηλεκτρονικά. Ναι, άμα αγαπάς κάτι, νομίζω ότι θα το μάθεις. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι τη γενιά σου. Εμείς είμαστε η γενιά της γραφομηχανής. Τώρα όμως γίναμε και γενιά του ίντερνετ. Τι θέλετε να δώσετε στον κόσμο με αυτή την εκπομπή?
ποιο ήταν το κίνητρο ή ο στόχος? Στην αρχή ξεκινήσαμε. Ήμασταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Να ενώσουμε ενημέρωση με τραγούδια. Αλλά τελικά μας κέρδισε η ενημέρωση. Βεβαίως έχουμε φιλοξενήσει και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Πάντως σας ακούω και σας βλέπω και βγάζετε και έτσι έχετε καλεσμένους και τηλεφωνικά αλλά και ζωντανά στο στούντιο. Πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, τραγουδιστές και όχι μόνο. Και επικαιρότητα βέβαια πολύ. Και πάρα πολλούς πολιτικούς που είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Μπορεί ο κόσμος να μην τους θέλει κατά βάθος. Και πρέπει να πω ότι με τον τρόπο σας, με το λί και με το λάμδα, καταφέρνετε, δεν ξέρω, να βγάζετε κόσμο στην εκπομπή σας που πολύ δύσκολα βγαίνει και μιλάει. Ομολογώ να το πω αυτό. Και πολύ δύσκολα, εγώ το φοβόμουν, επειδή ήταν άγνωστο ακόμα το ιντερνετικό ραδιόφωνο, ότι δεν θα μας είχαν και μεγάλη εμπιστοσύνη σαν μέσον. Επειδή μέχρι τώρα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ήταν τα συμβατικά, ήταν εντελώς διαφορετικά. Και λίγο εγώ το φοβόμουν. Αλλά τελικά τώρα το αγαπώ τόσο πολύ, αυτό λέμε με τη Λουκυλά, ρε παιδί μου, τι ωραία που είμαστε. Μια χαρά περνάμε. Για πείτε μου κάτι. Αλλά μας έδειξε και μεγάλη εμπιστοσύνη. Τα ταξίδια. Τα ταξίδια μας αρέσουν πάρα πολύ. Και να έχεις μέτρο στα ταξίδια. Όταν πηγαίνετε ταξίδια, που ξέρω ότι εντάξει, λόγω της δουλειάς και του. Γι' αυτό σου λέω και μίλησα για μέτρο. Κάνετε κάποια ταξίδια. Ενημερώνεσαι πριν, ας πούμε, ποιοι είναι οι νόμοι σε αυτά τα κράτη που πάτε? Α, μιλάς για το εξωτερικό τώρα. Δηλαδή, έχεις διαβάσει ποτέ, ας πούμε, τι περίεργος νόμος μπορεί να υπάρχει στο Τόκιο? Θα με ενδιαφέρει να τους μάθω όμως. Λοιπόν, εμείς τα βρήκαμε. Αυτά και δεν θα πιστέψετε νόμους. Τι θα ακούσετε. Για πες μερικά. Πραγματικά. Θα ξεκινήσω με κάτι πολύ χαλαρό, σε ό,τι θα σας πω στη συνέχεια. Στη Γαλλία απαγορεύεται το γουρουνάκι που έχετε να το λέτε Ναπολέον. Είναι απαγορευτικό όνομα. Μπορείτε να το πείτε Κίτσα, Βαγγέλη, Κώστα. Ναπολέον δεν παίζει. Είναι νόμος αυτός. Για ποιο λόγο? Έτσι, αυτό. Έτσι, όχι, δεν εξηγεί το. Είναι νόμος. Ό,τι είναι νόμος δεν έχει παραπάνω. Μην κοιτάς εδώ στην Ελλάδα, είναι άλλη χώρα εκεί πέρα. Μην ρωτήσεις και πολύ, πας φυλακή. Ακριβώς. Συνεχίζουμε με την Ευρώπη και πάμε στη Νορβηγία, όπου απαγορεύεται να πεθάνεις στη χώρα αυτή. Ακριβώς. Γιατί έχουν χαμηλές θερμοκρασίες και γίνεται δύσκολα η αποσύνθεση. Πολύ ωραίο θέμα μεσημεριάτικο. Οπότε, αν είστε βαριά άρρωστοι, πάρτε τα μπουγαλάκια σας και πεθάνετε. Αυτό και πηγαίνετε σε άλλη χώρα. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι εντελώς τρελό. Υπάρχει δηλαδή μέρος στην Νορβηγία που απαγορεύεται να πεθάνεις. Αυτό βέβαια δεν είναι κακό. Είναι καλό. Αν μας απαγορεύουν να πεθάνουμε, μια χαρά να ζήσουμε. Ναι, αλλά έρθει η ώρα σου και πεθάνεις εκεί πέρα και σου λέει... Αλλά έχεις αντίληψη με τον Άγιο Πέτρο. Ναι, είναι άλλο θέμα. Να σε πάρει, θα του πεις, κύριε μου, να πάω σε άλλο... Τι σε κάνει ο Νορβηγός? Έχει σημασία, άμα του μείνεις εκεί. Τι σε κάνει? Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σου κάνει και πολλά και θα πληρώσει κανένα πρόστιμο. Συνεχίζω με τη Δανία, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο νόμος. Πας στο εστιατόριο, τρως. Τρως ό,τι θες. Αισθάνεσαι ότι δεν έχεις χορτάσει, οπότε δεν πληρώνεις. Τους δίνει το ελεύθερο. Δεν έχω χορτάσει, φίλε. Κοίταξε, και εδώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άμα δεν μας δίνουν αποδείξεις. Άλλο είναι και αυτό. Εδώ λέω ότι και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο νόμο. Και συγγνώμη, άμα παραγγείλω εγώ μια σαλάτα και τους πω ότι δεν χόρτασα με τη σαλάτα, δεν θα πληρώσω. Δεν πληρώνει, φεύγεις. Μένεις μέσα τρως και φεύγεις. Τι σαλάτες. Πας κάθε βράδυ. Να το δοκιμάσουμε αυτό, αν και όποτε πάμε. Να το δοκιμάσουμε. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα πιάσει. Εδώ. Δεν υπάρχει όριο, δηλαδή στα κιλά να σε ζυγίζουν και δεν έχει τόσο άρα. Δηλαδή εγώ που έχω τα κιλάκια μου, πάω εκεί πέρα, τρώω. Δεν μ' αρέσει τελικά. Λέω εντάξει, δεν θέλω να πληρώσω κιόλας, δεν έχω και λεφτά, είμαι και λίγο τζαμπατζής. Σπίρομαι και φεύγω. Μια χαρά αυτά. Βέβαια, Έλληνα σου λέει. Έλληνα, ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και λεφτά, οπότε όλοι στο τζάμπα πάμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε και στο βρετανικό νόμο, Στάθη. The Outer Space Act, Παναγία μου, 1986. Λοιπόν, εκεί πέρα αυτός ο νόμος επιτρέπει στον Υπουργό Εσωτερικών ότι αν υπάρξει εισβολή από τους εξωγήινους, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ικανή ισχύ εφόσον έχουν άδεια εξωγήινοι να μπουν. Αυτοί είναι γραμμένοι νόμοι, έτσι. Αυτό που σας λέμε είναι γραμμένοι νόμοι. Υπάρχουν, υπήρχαν, δεν είναι του παλιού μου. Δηλαδή, συγγνώμη, ρωτήσω κάτι. Βγαίνει ο μικρός ανθρωπάκος με τις κεραίες. Και έχει το χαρτάκι και λέει: έρχομαι! Έχει εισβολή. Μπαίνω μέσα. Δεν έχει αντίρρηση τότε ο Υπουργός. Τότε δεν έχει, γιατί αφού έχει την άδεια. Σου λέει: είμαι νόμιμος. Εντάξει, τι να πω εγώ στους Βρετανούς. Για πάμε. Πού αλλού θα πάμε ή δεν θα πάμε? Θα πάμε και στην Αγγλία, γιατί λένε ότι άμα δείτε μία νεκρή φάλαινα στην Αγγλία, δεν ξέρω που θα τη δείτε ακριβώς, δεν πρέπει να την αγγίξετε, γιατί το κεφάλι της φάλαινας ανήκει στο βασιλιά και η ουρά στη βασίλισσα. Να σου πω κάτι, συγγνώμη, τι θα κάνει το κεφάλι και την ουρά? Το είχα απορία όταν το διάβαζα. Μάλλον θα το παίρνει για σουβενίρ. Κάτι άλλο δεν μπορεί να το κάνει. Το κεφάλι και την ουρά θα το πάνε για σουβενίρ. Μα τι λες τώρα? Εκτός αν το κάνουν σούπα. Γιατί το κεφαλάκι γίνεται σούπα. Μήπως ψάχνουν την αιτία του θανάτου τη. Δεν νομίζω. Απλώς δεν το αγγίζουμε. Αν πάτε Αγγλία, που ταξιδεύετε και δείτε πάλι. Συγγνώμη, τώρα περίμενε, Στάθη, ένα λεπτό.
Γιατί αυτοί είναι γραμμένοι νόμοι. Σύνομοι, τι θα κάνουν, θα κόψουν το κεφάλι και θα κόψουν και την ουρά και θα την πάνε στη βασίλισσα και το βασιλιά. Αυτοί προφανώς. Ανήκουν σε αυτά. Φαντάζομαι τώρα βέβαια ότι σήμερα η Ελισάβετ αποκλείται να δέχεται σε δίσκο την ουρά τη Ελισάβετ. Καλά, καλή μου μια είναι και αυτή. Θα τα θέλει και αυτά. Άσε με, μην μιλήσει τώρα για την Ελισάβετ. Το Ντουμπάι λέει λοιπόν ότι πολλές φορές, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, οι γυναίκες δεν έχουν το ίδιο επίθετο με τον σύζυγό τους. Σωστά, κρατάνε το δικό τους. Ναι, με το καινούριο νόμο που είναι τα τελευταία 20 χρόνια. Όταν ταξιδέψεις λοιπόν στο Ντουμπάι και στο διαβατήριό σου δεν είναι το ίδιο όνομα με τους συζύγους σου, ούτε κοιμάσαι το ίδιο δωμάτιο. Γιατί σου κάνουν έλεγχο. Δεν κακό αυτό. Τι? Σου κάνουν έλεγχο. Βέβαια, στο check-in, στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι, συμβαίνει. Λοιπόν, αυτές που είναι όμως παντρεμένες αρκετά χρόνια μπορούν να κάνουν το σταυρό του. Γι' αυτό είπα, δεν κακό. Και έτσι κι αλλιώς δεν κακό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλά τα ταξίδια, αλλά έχουν και αυτά τα δικά τους. Λέγαμε και διάφορα εδώ στο διάλειμμα. Τα λέγαμε, ναι και δεν. Παρόλα αυτά, ως καλύτερη έτσι περιοχή για να φιληθεί ένα ζευγάρι, ψηφίστηκε η Σιτία. Ανάμεσα σε πολλές χώρες, άλλες ήταν υποψήφιες, φωτογραφίες που έστειλαν street artists και είναι διαγωνισμός. Διάλεξαν τα πιο όμορφα και ρομαντικά σημεία που μπορεί κάποιος, τα ζευγάρια δηλαδή, για να φιληθούν. Ναι, και έκαναν τις προτάσεις τους. Αυτά τα σημεία λοιπόν τα σηματοδοτούσαν. Δηλαδή, βάζανε ένα αυτοκόλλητο όπως βλέπουμε και στο monitor μας, που έλεγε This is a good kiss spot. Έτσι λοιπόν, στην Κρήτη σκέφτηκαν να προτείνουν και να δείξουν τις ομορφιές του νησιού και στείλανε τις αντίστοιχες φωτογραφίες και έγινε. Αυτά που βλέπουμε τώρα, Αλεξία, είναι διάφορα άλλα μέρη. Να, εδώ είναι τα μέρη που είναι το Παρίσι. Στείλανε οι διάφορες χώρες που είναι τα προτινόμενα μέρη. Εδώ ναι, είναι στην Αυστραλία. Για να βραβευτούν. Εδώ ναι, είναι το Σίδνεϊ. Τελικά όμως. Αυτή γέφυρα και τι. Η δική μας η Σιτία. Η γέφυρα είναι δικιά μας. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, δεν ασχολούμαστε με τους άλλους υποψήφιους. Σημασία έχει ότι κέρδισε η Σιτία. Και θέλω να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Κατερινίδη, που είναι ο αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Σιτίας, και τον κύριο Στέφανο Βενιαμάκη, ο οποίος είναι φωτογράφος. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σιτία. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που διαλέξαν έτσι για αυτό το διαγωνισμό τη Σιτία. Είναι πολύ όμορφο και σίγουρα και μέσα από αυτό τον διαγωνισμό θα διαφημιστεί και η χώρα μας, αλλά και η Σιτία συγκεκριμένα. Βλέπουμε τώρα και την φωτογραφία από το σημείο αυτό το οποίο επέλεξαν. Για πείτε μας λίγο, αυτό το σημείο πού βρίσκεται ακριβώς? Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα παγκόσμιο project που έχει ξεκινήσει από μια ομάδα street artist, όπως αναφέρατε. Ναι. Η ομάδα λέγεται 07-07, δηλαδή 07-07. Και αυτοί ουσιαστικά επιλέγουν κάποια μέλη στον κόσμο, τα οποία τα προτείνουν για ένα φιλί. Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν, επειδή όπως καταλαβαίνετε όλοι θέλανε να είναι μέρος αυτού του project, διοργάνωσε ένα διαγωνισμό στα social media, όπου ο καθένας μπορούσε να ανεβάσει μια φωτογραφία από την περιοχή του ή από όποια περιοχή πίστευε αυτός ότι ενδείκνυται για μια τέτοια πράξη. Και αυτοί μπαίναν οι χρήστες πάλι από όλο τον κόσμο και λέγανε ουσιαστικά με ένα like αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει η συγκεκριμένη τοποθεσία. Για πείτε μου κάτι. Ευτυχώς για εμάς κερδίσαμε εμείς, οπότε γι' αυτό βρισκόμαστε τώρα. Πόσα like πήρε η Σιτία με την φωτογραφία αυτή? Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι το νούμερο ακριβώς. Μεγάλο, φαντάζομαι. Πρώτη με διαφορά, ναι. Υπήρχε μεγάλη διαφορά. Εσείς πώς το εξηγείτε τώρα? Εμείς βέβαια βλέπουμε όλη αυτή την ομορφιά, αλλά πώς εξηγείτε ότι η Σιτία κέρδισε, ας πούμε, αυτά τα κλασικά και πολύ διαφημισμένα μέρη, όπως είναι, ας πούμε, το Παρίσι που λένε, ξέρω εγώ, το Παρίσι, η πόλη των ερωτευμένων και όλα αυτά. Πώς πιστεύετε ότι νίκησε η Σιτία?
Θεωρώ ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνετε σε αυτή που ψήφισαν. Και όχι σε εμένα. Σωστά, σωστά. Τώρα να ρωτήσουμε και τον αντιπρόεδρο των ξενοδοχείων Σιτίας. Μετά από αυτή την πρωτιά, είδατε ότι υπήρχε, ας πούμε, μεγαλύτερη κινητοποίηση ως προς τα ξενοδοχεία της Σιτίας. Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι σίγουρα θα βοηθήσει. Αν και η περιοχή μας, οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στη Σιτία, έχουν ένα πιο ρομαντικό προφίλ. Γιατί ξεχνάμε ότι από εδώ πέρα ήταν ο Βιτέντος Κορνάρος, ο Ερωτόκουτος και η Αρετούσα γράφτηκαν για αυτήν εδώ την περιοχή. Αλλά βέβαια σίγουρα και ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα βοηθήσει όσον αφορά την ανάπτυξη του τουριστικού προφίλ της Σιτίας. Έτσι, μπορεί να γίνει προορισμός πολύ συγκεκριμένα, αν και πολλοί ξένοι επιλέγουν την Σιτία για τις διακοπές τους, αλλά μπορεί να ενδιαφερθούν κάποια ζευγάρια, είτε νεόνυμφα, είτε για μια έτσι, πρόταση γάμου στο συγκεκριμένο μέρος. Θα πρέπει να πούμε ότι τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν άμα ο Στέφανος δεν έβγαζε τις φωτογραφίες, οι οποίες ήταν τελικά που κερδίσανε. Δηλαδή, το μπράβο και τα συγχαρητήρια αξίζουν στον Στέφανο. Λοιπόν, να τον ρωτήσουμε και εκείνον πώς επέλεξε ακριβώς αυτή την οπτική γωνία που ψηφίστηκε τελικά. Αυτό δεν έχει εξήγηση αντικειμενική, ας πούμε, από την άποψη ότι με το δικό μου μάτι είχα στα χέρια μου 3 stickers αυτοκόλλητα, οπότε επέλεξα 2 μέρη αντιπροσωπευτικά της πόλης μας, δηλαδή μία με το λιμάνι που θεωρώ ότι είναι γραφικό, την καλή άποψη, και η τρίτη φωτογραφία αφορά την παραλία Φινικόδασος, η οποία βρίσκεται στο Παλέκαστρο, αρκετά κοντά στη Σιτία, και είναι ένα μέρος μοναδικού κάλους, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, με τους φοίνικες και τα γαλάζια νερά. Οπότε ήταν εύκολη η επιλογή. Αυτά, οπότε είμαι αρκετά χαρούμενος που αυτές οι φωτογραφίες κάνουν έτσι μια μεγάλη βόλτα πανελλαδική και ίσως εντάξει, λίγο παραπέρα, με ένα όμορφο μήνυμα. Πολύ ωραία. Στην εποχή μας το έχουμε ανάγκη αυτό, έτσι, ένα τρυφερό μήνυμα. Συγχαρητήρια. Εμείς χαιρόμαστε πολύ και εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι χαίρομαι έτσι και λίγο παραπάνω, γιατί έχω μία καταγωγή από τη γιαγιά μου, από τη Σιτία. Το γνωρίζουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Οπότε ευκαιρία είναι τώρα το καλοκαίρι να επισκεφτείτε τη Σιτία. Να δείτε για ποιο λόγο ξεκινήσαμε αυτή την πρωτιά. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ωραία. Ωραίες ειδήσεις και τις έχουμε ανάγκη. Είναι και το γαλάζιο αυτό που έλεγες. Τα πέραν το γαλάζιο. Και ο ερασιτέχνης όμως, είδες, που ήθελε να προβάλλει τον τόπο του. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα πώς θα το πάρουν αυτοί που έχουν τη δύναμη για να το προβάλλουν και να το. Να γίνει σωστή προβολή. Ο ερασιτέχνης το κάνει. Βάζει την ψυχούλα του. Βάζει την ψυχούλα του και από εκεί και πέρα. Αχ, το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι όπου μπαίνει ο επαγγελματισμός, αρχίζει μετά και γίνονται τα λάθη. Ναι. Και αυτό με τη διαφήμιση της χώρας μας είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θα μπορούσαμε να συζητάμε 2 ώρες γι' αυτό και οι εκάστοτε υπουργοί τουρισμού και τα λοιπά, τι έχουν κάνει, τι δεν έχουν κάνει. Από ό,τι ξέρω, ακόμα χρωστάμε χρήματα στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί κάτι διαφημίσεις που είχαμε κάνει και δεν πληρώσαμε. Οπότε, πού να μας ξαναδιαφημίσουν. Κάνουν εκπληκτική δουλειά. Τα social media όμως έχουν σώσει τις καταστάσεις γενικότερα. Και γι' αυτό και εμείς με το ραδιόφωνο λέμε, άστο το συμβατικό πια. Τελειώνει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει τελείως. Και τα web ραδιόφωνα θα είναι αυτά που θα πάνε πολύ καλά. Εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι μας παίρνουν από την Αμερική, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, μας παίρνουν από την Κούβα και έχω εντυπωσιαστεί. Γιατί μέχρι τώρα ήξερα, εντάξει, το συμβατικό ραδιόφωνο και είναι και αγαπησιάρικο και είναι η φωνή, δεν είναι η εικόνα. Τώρα με την εικόνα και τη φωνή. Και η επαφή γίνεται ταχύτατα. Δηλαδή, μα είναι πάρα μια πολύ γρήγορη εκπομπή, επί της ουσίας, σαν τηλεοπτική, ακριβώς, web τηλεοπτική εκπομπή, η οποία προβάλλεται ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη δυνατότητα η τηλεόραση δεν την έχει. Γιατί πιάνει μια συγκεκριμένη περίοδο. Ας πούμε και εμείς εδώ στο Extra 3 πιάνουμε μέχρι ενός σημείου. Πρέπει να βλέπει όλη η Ελλάδα, δεν είμαστε πανελλαδικό κανάλι. Ακριβώς. Και έχει και την ταχύτητα. Αυτό που λες, όλη αυτή την ταχύτητα και την αναπαραγωγή. Πολύ φοβερή αναπαραγωγή. Που βλέπεις με ένα link, ξαφνικά φτάνει αλλού. Στις εκπομπές μας, στις συμβατικές, δεν μπορούσαν αν κάποιος ήθελε να τη δει μετά από μία εβδομάδα, γιατί έλειπε, γιατί δεν μας είδε.
να την έχει. Βέβαια, και μένω και στο αρχείο πολύ διαφορετικά. Μένω στο αρχείο και όποιος θέλει μπαίνει μέσα και μπορεί να τις... Δηλαδή, είναι φανταστικό. Εγώ στην αρχή ήμουν επιφυλακτική και έλεγα, τώρα καινούριο, πώς θα είναι, τι είναι, δύσκολο. Και τελικά πραγματικά είναι αυτό που θα είναι και στο μέλλον. Τα γλυκά σας αρέσουν. Πώς σας πάω εγώ από το ένα θέμα στο άλλο, Τα βλέπουμε εδώ κοντά και μπροστά μας. Λοιπόν, επειδή πολλές φορές λέμε ότι όταν τρώμε πολλά γλυκά, ότι έχουμε φάει σαν γουρουνάκια. Γι' αυτό είπαμε σήμερα το ζαχαροπλαστείο Δέσποινα να μας φτιάξει κέικ με γουρουνάκια. για να αισθανόμαστε έτσι, αλλά και να είναι και ανάλογο το κέικ. Είναι Ναπολέον. Να μην το λένε Ναπολέον το γουρουνάκι. Ο κύριος Στάθης Καλόγερος από τα ζαχαροπλαστεία Δέσποινα κοντά μας. Πώς είστε? Λοιπόν, καλά δεν το είπα. Αισθανόμαστε γουρουνάκια πολλές φορές που τρώμε έτσι πολύ γλυκό και πολύ σοκολάτα και γι' αυτό σήμερα, αχ, μπορώ να το δείξω, θέλω να το δείξω έτσι πως είναι έτοιμο και μετά θα το φτιάξουμε. Έχω κάνει λουτροθεραπεία μέσα σε σοκολάτα. Καλά, εγώ τρελαίνουμε γι' αυτό το γουρουνάκι, είναι φοβερό. Εδώ έχει δεν πέσει, ξέρω πότε το σοκολάτα. Βλέπετε. Είναι ένα ξαπλωμένο, πού το, να το αυτό, είναι ένα ξαπλωμένο γουρουνάκι που κάνει λασπόλουτρο, που έχει βυθιστεί το λαιμουδάκι του, τα ποδαράκια του και ξέχει μόνο η κυλίτσα του. Λοιπόν, φοβερό. Λοιπόν, και για παιδικό πάρτι, αλλά και για να εντυπωσιάσουμε. Ναι, κάτι να εντυπωσιάσει κάποιον ακόμα και είναι πολύ αυτά εύκολο. Αυτά κάνουν βουτίτσα. Αυτοί είναι, έχουν βουτήξει μέσα στη σοκολάτα. Τρελαίνουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, να το φτιάξουμε. Ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε ένα κέικ σοκολάτας που μοιάζει πολύ με το σουφλέ. Λοιπόν, παίρνουμε το βούτυρό μας. Ωραία, να σημειώσουμε λίγο τα υλικά, γιατί είμαι σίγουρη ότι τώρα έχετε όλοι ξετρελαθεί και θέλετε να φτιάξετε αυτό το κέικ με τα γουρουνάκια. Έχουμε. Ναι, να δούμε την κάρτα για να μπορούν να σημειώσουν οι φίλοι μας στο σπίτι. Έχουμε βούτυρο. Έχουμε βούτυρο 250 γραμμάρια. Mm-hmm. 250 γραμμάρια σοκολάτα. Ναι. Και βάζουμε και 185 γραμμάρια νερό μέσα εδώ. Χλιαρό, δεν μας απασχολεί. Κρύο, ζεστό, κρύο, δεν μας, ναι. Κρύο. Και το κάνουμε όλο μπεν μαρί. Το αφήνουμε. Mm-hmm. Το έχουμε αυτό. Αυτό είναι το ένα στάδιο. Ναι. Δεύτερο στάδιο. Σε μία μεγάλη γιάλα μπολ, ό,τι έχει ο καθένας, βάζουμε 150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ωραία. 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Mm-hmm. 550 γραμμάρια άχνη. Ah, ζάχαρη άχνη. Τις θερμίδες του τις έχει. 60 γραμμάρια κακάο. Ναι. Και μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. Αυτό εδώ, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, έχω κάνει προπαρασκευή και το έχω λιώσει σαν... Α, το έχουμε έχει και έτοιμο. Το έχω έτοιμο. Αυτό το έχουμε κάνει μπεν μαρί, έτσι, Ben-Marie. Το βούτυρο, το νερό και τη σοκολάτα. Σοκολάτα, ακριβώς. Και έρχεται σε αυτή τη μορφή. Ωραία. Μας ενδιαφέρει να είναι ακόμα ζεστό. Ναι, ενδιαφέρει να είναι λίγο ζεστό. Εγώ το κρατούσα και το είχα ζεστό. Λοιπόν, έχουμε τώρα τι βάζουμε. 125 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Σε άλλο... Σε άλλο μπολ, ναι. 125. 4 αυγά. Ναι, ολόκληρα. Ολόκληρα. Και είναι περίπου 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο. Αυτό θα μας δώσει να το κρατήσει το κέικ λίγο υδαρό. Τώρα, χτυπάμε αυτό εδώ να γίνει ένα σώμα. Σπάμε τους κρόκους μας. Έχουμε εδώ κρόκους, κρέμα γάλακτος, λάδι. Ωραία. Εδώ τώρα. Πείτε μου τι να κάνω, να βοηθήσω κι εγώ. Ωραία. Το ανακατεύω αυτό. Ναι, ναι. Θα ρίξουμε μέσα τα αυγά. Εδώ. Αχ, μυρίζει ωραία σοκολάτα κακάο. Ναι, ναι, είναι το κακάο που μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και όπου, τέλεια. Ρίχνουμε τώρα και τη σοκολάτα μας. Θέλουμε να είναι λίγο χλιαρή για να μπορέσει να δουλευτεί πιο εύκολα. Μπορούμε να το βάλουμε και στο μίξερ αυτό. Ναι, 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 μπορούμε άμα να θέλουμε, το βάλουμε και στο μίξερ. Γιατί αυτό τώρα θέλει λίγο δύναμη. Ναι, τώρα θα το πάρω λίγο. Θέλετε? Ωραία, το ανακατεύουμε και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Δεν θα γίνει τίποτα αν χρησιμοποιήσω το μίξερ. Όχι, απλώς... Να μην κάνει κομπάκια, λέω. Ναι, τα αλεύρια μας τα έχω κοσκινισμένα, τα είχα ετοιμάσει. Όχι, απλώς, ναι, ναι, απλώς δεν θέλει να το χτυπήσουμε πάρα πολύ. Το θα σφίξει. Ναι, θέλει ένα απλό ανακάτεμα, το βλέπετε. Αυτά αλλιώς κάνεις τα κομπάκια. Γυμναστική. Ναι. Λίγο, λίγο. Τέλεια. Είναι έτοιμο. Oh, 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 oh. Και τώρα,
Έχουμε τη φόρμα μας, την οποία την έχουμε βουτυρώσει, αλευρώσει και την έχουμε, προτιμότερο είναι να τη βάζουμε λίγο κατάψυξη. Παγώνει αυτό το υλικό. Βουτυρωμένη, αλευρωμένη και κατάψυξη. Μέχρι που να ετοιμάσουμε το μείγμα μας. Ναι. Αυτό παγώνει και δεν μας κολλάει με τίποτα. Ωραία. Τι διάσταση είναι αυτό? Αυτή 20... είναι 20, ακριβώς. 20 εκατοστά διάμετρο και αυτό το μείγμα μας είναι για δύο τέτοιες φόρμες. Α, είναι για δύο κιόλας. Για δύο φόρμες, ναι. Αυτό, λοιπόν. Ρίχνουμε. Εγώ θα ρίξω στη μία φόρμα. Περίπου. Πα. Περίπου τόσο. Αυτό δεν θα φουσκώσει, δεν θα φουσκώσει υπερβολικά. Ναι. Θα φτάσει περίπου εδώ. Πού το βάζουμε τώρα? Το βάζουμε στο φούρνο μας. Τι θερμοκρασία και για πόσο λεπτό? Θερμοκρασία στους 100, συγγνώμη, στους 160 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Θέλει σίγουρα μία ώρα και 10 λεπτά. Α, θέλει. Αυτό... Λίγο σαν παντεσπάνι είναι. Σαν σουφλέ. Σα σουφλέ. Αυτό άμα τα βάλετε και σε μικρά, σε μικρά χάρτινα, μικρά ατομικά, θα, ναι, μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε να Ωραία. Γίνει. Να το βάλουμε λοιπόν. Το βάζουμε. Και βγάζουμε αυτό που έχει και βγάζουμε αυτό που έχουμε ετοιμάσει. Έχει μεγάλη σημασία, θα το δείτε τώρα, γιατί αμέσως θα ξεφορμαριστεί. Λοιπόν, όταν το βγάλουμε, εδώ θα δουν... Όποιος το φτιάξει θα δει ότι έχει πάρει μία κόρα. Ναι. Είναι λίγο σκληρό. Σαν κρούστα λίγο. Σαν κρούστα. Ναι, ναι, ναι. Τι αυτό κάνουμε? Το θέλουμε να είναι έτσι. Όχι. Παίρνουμε ένα πανί βρεγμένο, ναι. Το βάζουμε πάνω και το αφήνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό μαλακώνει και το κάνει έτσι. Ακουμπήστε το. Ναι. Το βλέπετε, εδώ. Ωραία, είναι μαλακωμένο. Αν το είδατε, το είχα κάνει, θα είχε πάνω κρούστα. Για πόση ώρα περίπου αφήνουμε το πανάκι? Εγώ το αυτό? Άφησα και κρύωσε έτσι, με την κρούστα, με το πανί επάνω. Το άφησα και μετά το αφήνεις έξω, δεν έχει πρόβλημα. Το παίρνουμε τώρα. Μάλιστα. Και έρχεται και γίνεται αυτό. Λοιπόν, το κέικ μας το ετοιμάσαμε. Ωραία, τώρα τι γίνεται? Τώρα, για να κάνουμε... Τη γέμιση χρησιμοποιούμε 250 γραμμάρια σοκολάτα. Ωραία. Υγείας είναι αυτή, ναι, ή γάλακτος? Ναι, υγείας. 250 κρέμα γάλακτος και τα παίρνουμε... Καλά, εκτός από το φημισμένο μιλφέι της Δέσποινας, εγώ τρελαίνομαι και για τις σοκολατίνες, πρέπει να, ναι. να πω. Όλα είναι... τα γλυκά σας βασικά είναι πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό τώρα το αφήνουμε, το κάνουμε και αυτό μπεν μαρί, επειδή πάλι δεν προλαβαίνουμε με τον ίδιο τρόπο. Ωραία, σε για νερό να αυτό και για να, να λιώσει και να γίνει και να ομογενοποιηθεί. Αυτό γίνεται... Έτσι. Αυτό γίνεται πιο πηχτό. Ναι, θα γίνει πιο πηχτό γιατί θέλουμε να... Καλά και αυτό έτσι πως είναι να σας πω. Και με ένα κουτάλι το τρώμε και έτσι άμα χρειαστεί. Θέλουμε να είναι πιο πηχτό γιατί άμα ήταν ρευστό δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την τούρτα μας. Τι το κάνουμε, το βάζουμε πάνω? Αυτό τώρα θα το βάλουμε πάνω. Εδώ. Αυτή και εδώ... γίνεται το ναι, πασάλιμα. Θα κάνουμε εδώ το πασάλιμα. Εδώ, για να μπορέσουμε να βάλουμε γύρω-γύρω και τα μπισκοτάκια για να δημιουργήσουμε μία πισίνα. Για τα γουρουνάκια. Για τα γουρουνάκια. Μου φαίνεται λίγο τα μπισκοτάκια που έχω εκεί. Ευχαριστώ. Αυτά είναι τα μπισκοτάκια, αυτά που... Ναι, αυτά που άμα είναι... τα δείτε εδώ θα καταλάβετε, ναι. Ναι. Μπορούμε να... Είναι αυτά που έχουν σοκολάτα απ' έξω, μπισκοτάκι και είναι έτσι μακρόστενα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ξέρω, γκοφρετάκια, είναι αυτά που οτιδήποτε. Κάνουμε cut. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Αυτά εδώ τα μοντάρουμε τώρα γύρω-γύρω. Να βάλουμε για να... Έτσι. Και μετά να διακοσμήσουμε την πισίνα μας. Εδώ. Δεν πειράζει. Κι εγώ έβαλα ένα λάθος προηγουμένως. Πόσα τέτοια περίπου μπισκοτάκια κάτω. 10...
10 σακουλάκια. 10 σακουλάκια. Περίπου, ναι. Για την 20 εκατοστά διάμετρο τούρτα. Ακριβώς μετρημένα τα έχετε. Ναι, γιατί κάναμε πρώτα. Λοιπόν, τώρα. Εδώ. Συμπληρώνουμε λίγο. Λίγο, ναι. Για την πισινίτσα. Και εγώ τα έχω ετοιμάσει, τα γουρουνάκια. Αν θέλετε, γρήγορα, να σας γίνεται πολύ μπορώ απλό. Μπορώ να φτιάξω ένα γουρουνάκι. Βεβαίως. Να σας να πάμε στάδιο. Θέλετε πιο απ' όλα να κάνουμε. Ποιο θέλω εγώ να κάνουμε. Θέλετε να κάνουμε αυτό το ξαπλωτό. Ναι, μια κυλίτσα θέλω να κάνω. Ωραία. Κάντε μια μπαλίτσα. Εγώ, αν ας πούμε, συνήθως για να κάνουμε αυτό το σώμα είναι τα δύο μέρη και το ένα μέρος είναι το κεφάλι. Λοιπόν, παίρνω πιο πολύ. Θέλω ακριβώς, να έχει πιο κοντή κυλίτσα. Πιο περισσότερο. Εγώ να κάνω το κεφαλάκι. Εδώ. Την μύτη. Τώρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερα εργαλεία για το συγκεκριμένο. Με μία οδοντογλυφίδα κάνουμε μάτια, μύτη και τα αυτάκια. Τα αυτάκια τα κάνουμε πολύ εύκολα, θα δείτε. Το παίρνουμε εδώ, δάχτυλά μας, το πιέζουμε, το ίδιο και αυτό. Γιατί φαίνεται σαν να έχει ραγάδες η κοιλιά μου. Μια χαρά είναι. Όχι, έχει χραμές. Εγώ βάζω εδώ. Πολύ ωραία. Λίγο πιο πάνω. Πολύ ωραία. Και έχω έτοιμα τα ποδαράκια. Τι είναι ποδαράκια. Αυτά εδώ και τα χεράκια μπορείτε να τα τοποθετήσετε. Πολύ ωραία. Έχουμε μετά τα άλλα που ρίχνουν βουτιά ολόκληρα μέσα. Να, εδώ δίπλα στο κεφάλι του κάνει ένα βουτιά και παραπονιέται. Και το άλλο, θα κάνω λίπη και σε ένα μία ουρίτσα. Ωραία. Και αυτό εδώ, και αυτό εδώ, το στείλουμε εδώ. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Τέλεια. Και είναι έτοιμη η τούρτα μας, άμα θέλουμε. Αυτό βούτυξε και το πιτσίβησε λίγο. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο πρασινάδα γύρω-γύρω. Καλά, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Τα πάντα, τα πάντα. Αυτό το υλικό είναι θαυματουργό, δηλαδή μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις από αυτά. Ό,τι θέλεις. Και μπορείς να παίξεις και στο σπίτι, ας πούμε, με τα παιδιά με πλαστελίνη. Βέβαια, και είναι πολύ εύκολο. Αυτό τώρα πώς το βρίσκουμε, αυτό ροζ? Υπάρχει στα καταστήματα. Τώρα, παλιά ήταν δισεύρετα. Τώρα υπάρχουν σε καταστήματα. Και τι ζητάμε? Εγώ ξέρω ένα στην Νέα Ιωνία που είναι, που ζαχαρόπαστα. Και ζητάμε, ας πούμε, ροζ ζαχαρόπαστα. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν σε όλα αυτά που πουλάνε ξηρούς καρπούς και τέτοια οτιδήποτε. Έχουν αυτά τα υλικά τώρα. Και αυτό το κορνέ, ας πούμε, που χρησιμοποιώ, βγάζει αυτό το τέτοιο και αυτά υπάρχουν. Αλλιώς μπορούμε να ανατρέξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ζαχαρόπαστα μόνοι μας και τέτοια. Ναι, γίνεται. Θέλει τρία υλικά, τέσσερα υλικά. Θέλει ζάχαρη άχνη, θέλει λίπος, φυτικό λίπος, γλυκόζη, σιρόπι γλυκόζης και λίγο γλυκερίνη. Αλλά με τα τρία υλικά γίνεται. Είναι όμως λίγο δύσκολο να γίνει. Και μπορούμε να βάλουμε και τα λουλουδάκια. Και τα λουλουδάκια. Καλά, αυτή είναι τέλεια τούρτα για παιδικό πάρτι, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή. Και το κέικ, εγώ θα σας το συνιστούσα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Αυτό τώρα πρέπει να μπει στο αυτό ψυγείο. Αυτό δεν χρειάζεται ψυγείο, αν είναι, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσουμε σήμερα, αύριο. Ναι. Αν είναι ένα κέικ με σοκολάτα. Αλλά αν είναι να το, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, να μείνει έξω. Λίγες ώρες, αν και δεν θα προλάβει να μείνει έξω. Το ξέρετε οι τηλεθεατές μου πώς σας περιμέναν να ξαναρθείτε. Επειδή, εντάξει, τα γλυκά από το ζαχαροπλαστείο Δέσποινα είναι πολύ γνωστά και περιμένανε πώς και πώς έτσι για να μάθουν άλλη μία συνταγή. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ γλυκούλη σήμερα και εντάξει, φαντάζομαι πάρα πολύ ωραίο, θα το δοκιμάσω. Θα το μετά. Δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που μας πολύ καλέσατε. Ωραία. Να, είδατε εδώ, λέω στο κοντρόλ τώρα εδώ, είδατε εδώ που λερώθηκε το γουρουνάκι, έτσι.
Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε σε μία συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Παναγιώτης Κουρουπλής. Πήγε η Τζοάννα Χριστοφόρου και τον βρήκε και θα τολμήσω να πω ότι είναι μία συνέντευξη που μιλάει για το φως του που έχασε και με ποιο τρόπο συνέχισε τη ζωή του και τόλμησε στη ζωή του. Τόλμησε να γίνει βουλευτής, τόλμησε να εκτίθεται και είναι και μάχημος καθημερινά, να δέχεται την κριτική από τον κόσμο ή και την υποστήριξη αντίστοιχα. Είναι μια συνέντευξη που ο κ. Κουρουπλής θέλησε να πει κάποια πράγματα. Πάμε να τον ακούσουμε. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα στις 29 Μαΐου του 1961, ένα αθώο παιδικό παιχνίδι μεταξύ 8 φίλων στις όχθες του Αχελώου έμελε να είναι αυτό που θα σημαδέψει τη ζωή του μικρού Παναγιώτη. Είχα αντιληφθεί τη μάνα μου να κλαίει. Κατάλαβα ότι έκλαιγε για το γεγονός που είχα υποστεί. Τότε λοιπόν της είπα γιατί, τη ρώτησα και μου είπε ότι όχι, μου λέει, κλαίω για τον πατέρα μου που χάθηκε τότε στον πόντο. Μια εγκαταλελειμμένη χειροβομβίδα της κατοχικής περίοδου πυροδοτήθηκε από την παιδική περιέργεια και εκπλήρωσε το σκοπό της 17 χρόνια μετά. Της είπα, μάνα, δεν κλαις για τον πατέρα σου, κατάλαβα ότι κλαις για μένα, αλλά να ξέρεις ότι εγώ θα γίνω ο καλύτερος του χωριού. Δεκάδες παιδιά έβρισκαν τέτοια εγκαταλειμμένα υλικά, δεν ήξεραν περί τίνος πρόκειτο, τα σκάλιζαν και όταν πήγα στη σχολή τη φάμπρα να σας πω ότι το 70-80% των παιδιών είχαν χάσει το φως τους, νέα παιδιά της Ελλάδος, από έκρηξη εγκαταλειμμένων υλικών της κατοχικής περιόδου. Έτσι, παρά το νεαρό της ηλικίας και μετά από ένα τόσο σημαντικό γεγονός που συνέβη στη ζωή του, βρέθηκε μπροστά στο μεγάλο σταυροδρόμι της ζωής, όπου έπρεπε να επιλέξει το δρόμο της παθητικότητας και της περιθωριοποίησης ή το δρόμο της διεκδίκησης, της σύγκρουσης και της ανατροπής των κοινωνικών συμπλεγμάτων. Κάπως έτσι πορεύτηκα. Πήγα στη σχολή τυφλών Θεσσαλονίκης, βρέθηκα δηλαδή από το Αγρίνιο στη σχολή τυφλών Θεσσαλονίκης, μετά στη σχολή τυφλών στην Αθήνα. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο, στη νομική Αθηνών, που ήταν το πρώτο μου μεγάλο όνειρο. Και τότε υπήρξε έτσι πολύ σημαντική μια συζήτηση που είχαμε μια φίλη που γνώρισα τότε στο πρώτο της νομικής. Μου είπε ότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, αν δεν ασχοληθείς να κλείσεις την πόρτα των τυφλών στη Ζητιανιά, δεν θα έχεις κάνει τίποτα. Υπήρχαν κάποιες στιγμές όπου συνάδελφοί σας στη Βουλή ή γενικά σας αντιμετώπισαν ρατσιστικά? Ήτανε το 1993 όταν με απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική πολιτεία ανέθετε σε έναν τυφλό νεαρό επιστήμονα τη θέση του Γενικού Γραμματέα σε ένα Υπουργείο. Στην αρχή μου διάσανε γιατί είχαν ακούσει για μένα. Δεν ήξεραν τι θα μπορούσα να κάνω από αυτή τη θέση. Γιατί η θέση, όπως ξέρετε, του Γενικού Γραμματέα είναι μια νευραλγική θέση. Νομίζω ότι σε πολύ λίγο χρόνο δικαιώθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κύριε Πρόεδρε, είναι ιστορική αυτή η απόφασή σας.
Σας δίνουμε την διαβεβαίωση ότι θα τις δικαιώσουμε και θα αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι αυτής της εμπιστοσύνης. Το 96 αποφάσισα να πολιτευτώ. Να πολιτευτώ στην Ατόλα Καρνανία. Πρέπει να σου πω ότι αντιμετώπισα την άρνηση των τότε βουλευτών της παράταξής μου. Κατέβηκα και στις εκλογές της 22 Σεπτεμβρίου πήρα 32.000 σταυρούς, με τον δεύτερο να παίρνει 21.000 σταυρούς. Ο κόσμος έλεγε το εξής. Εντάξει, είδαμε και αυτούς που βλέπουν. Θέλουμε να δοκιμάσουμε και κάποιον που δεν βλέπει. Δηλαδή, το ξεπέρασε με λίγο χιούμορ. Ο Παναγιώτης Κουρουγκλής, εκτός από αγωνιστής και πολιτικός, είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος με ιδιαίτερη αδυναμία στην οικογένεια και τα δύο του παιδιά, τον Λευτέρη και την Κατερίνα. Η αδυναμία του αυτή στάθηκε για αφορμή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το μισοπρόθεσμο να διαχωρίσει τη θέση του από την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκε και να αποσχιστεί. Με βαθύτατη έτσι ευθύνη απέναντι στις στιγμές. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτόν τον νομό εκβιασμό που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ψηφίσατε όχι? Ήταν μια αφόρητη μέρα, μεγάλων πιέσεων. Στις 1:15 περίπου έρχεται ένας επιμελητής της Βουλής και μου λέει σε θέλουν έξω συνεργάτες σου. Και μου διαβάζει ένα μήνυμα που λέει ότι εγώ θέλω να ξέρεις ότι θα είμαι δίπλα σου όποια κι αν είναι η απόφασή σου, αλλά, προσέξτε το αλλά, δεν θέλω να ψηφίσεις κάτι που θα κάνεις τα παιδιά που σε πιστεύουν να αισθανθούν ότι σου έχεις προδώσει. Του λέω ποιος το στείλε το μήνυμα, δεν λέει, γράφει από κάτω, μια ενδυνάμει ψηφοφόρος. Χαμογέλασε ο συνεργάτης, μου λέει τι συμβαίνει παιδί μου, και μου λέει το έστειλε η Κατερίνα, έφευγε εκείνη την ώρα από το αεροδρόμιο, έφευγε σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτό ήταν μια τόνωση, πρέπει να σας πω, στην απόφασή μου. Δεν ήταν ένα απλό πράγμα και είναι σε όρεση στιγμές, ήταν πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που για την οικογένειά του και τα πιστεύω του θα θυσίαζε τη μεγάλη του αγάπη, την πολιτική. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον, είτε γίνει κυβέρνηση είτε όχι, δεν καλύπτει αυτά που εσείς πιστεύετε, υπάρχει περίπτωση να αποσχιστείτε και από αυτό το κόμμα? Κοιτάξτε, αν δεν γίνουν αυτά για τα οποία θα έχουμε δεσμευτεί, δεν θα έχει έννοια και να είμαι στην πολιτική ζωή, θα αποσυρθώ. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη η πικρία μου και η απογοήτευσή μου. You are the sharpest knife, you are the finest blade. You are the shining sun, everybody in your shade. So funny to you. Πολιτικά τώρα μπορεί να διαφωνείς ή να συμφωνείς, αλλά όπως και να έχει, αποδεικνύει ο κύριος Κουρουπλής ότι άμα θέλεις μπορείς. Θέλεις είναι. Μα το είπε. Το είπε ότι εγώ θα γίνω ο καλύτερος του χωριού. Την ευθύνη την έχουν αυτοί που δεν αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους με τις ειδικές ικανότητες να πάνε μπροστά. Είχαμε πρόσφατο το παράδειγμα του φοιτητή του Αριστούχου που δεν τον άφηναν να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ο Αριστούχος φυσικός. Τμήμα. Γιατί επικαλέστηκαν ένα νόμο ξεπερασμένο, παλιό κλπ. Και τελικά έπρεπε να πάνε μέσω υπουργού να πει ο υπουργός θα το λύσω το θέμα. Ότι δεν μπορεί να κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι, είδες τι είπε ο κ. Κουρουπλής. Είπε ότι εγώ θέλω να γίνω ο καλύτερος του χωριού και το πέτυχε. Άμα θέληση θέληση παίζει θέληση ρόλο μεγάλο. Και αν βοηθούσε αυτό και το κράτος, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Δυστυχώς όμως. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, δύσκολες, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Τώρα που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν κλείνει, δεν κλείνει πουθενά. Ειδικά στη χώρα μας που είμαστε πολύ πίσω σε πολλά, δυστυχώς. Είμαστε ρατσιστές αυτά. Ναι, όχι μόνο αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές. Απλώς όμως και οι δυσκολίες που έχουμε τώρα και η περίοδο της κρίσης.
δικαιολογούν τάχα μου. Ότι ξέρεις, είναι η κρίση, δεν μπορούμε, εδώ δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε άλλες ανάγκες. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Και αυτές τις ανέσεις που είχαν δώσει στους ανθρώπους αυτούς με τις ειδικές ανάγκες, τις πήραν πίσω τώρα. Ναι, νομίζω μέχρι ότι γενικά πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα πνιγόμαστε είναι. Είτε στην γραφειοκρατία, είτε ακριβώς, σε νόμους του 40, παρελθόντος. Και δεν μπορούμε να δούμε μπροστά. Και δεν έχουμε και συνείδηση. Δηλαδή, όταν παρκάρεις εκεί που είναι η ράμπα ακριβώς για να περάσει ένας άνθρωπος που έχει ειδικές ανάγκες, ανάγκες, ναι. Εκεί είναι δικό μας θέμα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε ρατσιστές εντός εισαγωγικών, ότι λέμε ότι όλοι είναι φυσιολογικοί. Δεν είναι έτσι. Γιατί θα στερήσει τον άνθρωπο. Δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία, δυστυχώς. Η παιδεία είναι από τα μικρά μας. Όσο αφορά αυτούς που μπαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν έχει καμία σημασία αν έχεις την όρασή σου ή δεν την έχεις. Έχει να κάνει με τη συνείδησή σου. Πρώτα μπορεί να έχεις τη συνείδησή σου καθαρή. Μην πούμε για το ποινικό μητρό, γιατί και αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε, μου φαίνεται, πλέον στον κατάλογο. Και πάνω απ' όλα να είσαι άνθρωπος και να μην ξεχνάς από πού έρχεσαι, από πού είναι οι ρίζες σου, ποιοι σε ψήφισαν. Αυτό. Και δεν παίζει ρόλο. Και για ποιους λόγους σε ψηφίσανε. Γιατί η καρέκλα είναι περαστική. Έτσι ακριβώς. Τελικά. Να πούμε. Κοίταξε, πόσοι σήμερα υπουργοί πρώην και υφυπουργοί δεν υπάρχουν και δεν τους θυμάται και κανένας. Γιατί και οι συνθήκες είναι τέτοιες πια που ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί, έχει ζοριστεί πάρα πολύ και που θέλει να τους ξεχάσει. Αυτούς που πιστεύει. Η αποζημίωση όμως την παίρνουν και ας έχουμε ξεχάσει εμείς και ας μην θυμόμαστε κάτι. Ναι, ακριβώς. Αυτοί αυτό δεν το ξεχνάνε. Μη στεναχωριέσαι καθόλου, δυστυχώς. Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο πότε σας βλέπουμε στο Web TV της Ζούγκλας με το Λί και με το Λάμδα. 12 με 1 κάθε μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι. Ακριβώς. 12 με 1 εκτός από Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να τους δείτε όπου είστε, όπου βρισκόσαστε. Οπουδήποτε. Από το κινητό, από το και η δύναμη tablet. Του διαδικτύου. Και η δύναμη του διαδικτύου, ότι υπάρχουν και εκπομπές μας μέσα, οι συνεντεύξεις δηλαδή, όλες στη Ζούγκλα μας. Όποιος θέλει μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να χτυπήσει το ονοματάκι λοιπόν, μας και να τις δει τις συνεντεύξεις. Δευτέρα αυτές που με θέλει. Παρασκευή, κάθε μεσημέρι. Με το Λί και με το Λάμδα. Λουκίδα Καρέρ, Λίτσα Θεοφάνου, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα πάμε να κάνουμε κάτι για την ομορφιά μας, γιατί και αυτά χρειάζονται. Αλλά μας αρέσει πολύ που όλα αυτά γίνονται με πολύ φυσικό τρόπο, με πολύ φυσικά υλικά. Από τον κήπο μας και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να είναι κοντά μου, από την κυρία Παμπίτσα και τον κύριο Τάκη Καβαλιεράτο. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Γεια σας. Κήπος. Εμφανισιακά, αλλά και στην όσφρηση, φυσικά υλικά. Εσείς έχετε το δικό σας το μποστάνι, πώς να το πούμε, κήπο. Το κτήμα που καλλιεργούμε τα αρωματικά βότανα. Ακριβώς. Και τώρα διαλέξουμε λίγα εύκολα που είναι αυτή την εποχή. Έχουμε και εμείς, μπορούμε να βρούμε. Και μπορούμε. Θα φτιάξουμε λοιπόν φυσικό μπότοξ. Φυσικό μπότοξ είναι το δεύτερο σκέλος. Α, θα πάμε και τη λοσιόν για το λιπαρό δέρμα. Τη λοσιόν για το λιπαρό δέρμα και για τα σπυράκια. Οπότε και μεικτό. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε σε ένα βάζο όπως αυτό εδώ, ναι, ορισμένα βότανα. Τα οποία είναι πια. Τα οποία είναι. Η καλέντουλα. Πού τη βρίσκουμε την καλέντουλα έτσι. Η καλέντουλα είναι και διακοσμητική, δηλαδή υπάρχει στον κήπο, ναι, και υπάρχει και άγρια. Είναι πουλωτική η καλέντουλα. Είναι τρομερά επουλωτική. Είναι πουλωτική. Αντισηπτική, μικροβιακή, δηλαδή σκοτώνει τα μικρόβια. Αντιμικροβιακή. Έχει την ιδιότητα να αναπλάθει το δέρμα ταυτόχρονα. Βοηθάει εσωτερικά και μπορείς και να την πίνεις, ναι, όταν υπάρχουν προβλήματα γυναικολογικά. Δεν είναι σαν λουλούδι δηλαδή. Όχι, πίνεται. Είναι από τα καλύτερα βότανα. Για συνεχεία έχουμε το χαμόμηλο. Που τώρα είναι η εποχή του που μπορούν να μαζέψουν. Αμέσως μετά βάζουμε το φασκόμηλο. Το σάλβια και το φασκόμηλο που έχει και αντιδροτικές και πουλωτικές και αντιφλογιστικές ιδιότητες. Δεντρολίβανο. Τι κάνει το δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Να φανταστείτε ότι στις πιο πολλές κρέμες τώρα τις βιολογικές βάζουν σαν αντιοξειδωτικό το δεντρολίβανο. Ναι. Δηλαδή κοιτάξτε, καθαρίζει ακόμη και το αίμα αν μπορεί να πίνεις λίγο. Ο δεντρολίβανο. Εγώ το δεντρολίβανο το ξέρω με το αρνάκι στο φούρνο. Ναι, ναι. Και πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και με τις πατάτες είναι πολύ ωραίο πηγαίνει. Και βάζουμε ψάρι γενικά. Και στα ψάρια όλα. Η ρίγανη γνωστή που βάζουμε στην κουζίνα μας, η οποία έχει τρομερά αντισηπτικές.
Να φανταστείτε ότι δεν μπορεί να ζήσει κανένα μικρόβιο μέσα στο θέριο έλαιον της ρίγανης. Τα έχουμε βάλει ρίγανης. Τώρα όλα αυτά. Και όλα τώρα αυτά. Τι κάνουμε. Τώρα βάζουμε ινόπνευμα, μία κούπα του τσαγιού ινόπνευμα. Καθαρό ινόπνευμα. Καθαρό ινόπνευμα. Ένα φλιτζάνι περίπου του τσαγιού. Πρέπει να τα σκεπάσει το ινόπνευμα. Συνήθως πρέπει να το σκεπάσει. Τώρα είναι φρέσκα, μπορεί να μην το σκεπάσει. Αλλά με τα θα το πιέσουμε. Θα το κουνάμε μία-δύο φορές την ημέρα και θα τα αφήσουμε περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες. Τι άλλο είναι. Και βάλουμε επίσης. Αυτό είναι καθαρό ροδόσταγμα. Ένα φλιτζανάκι. Από τα τριαντάφυλλα. Ναι, ροδόνερο. Δηλαδή. Ροδόνερο. Ναι. Υπάρχει στα φαρμακεία. Και όποιες τους εξυπηρετεί και είναι κοντά στο κολονάκι που είναι το Ινστιτούτο μας, ευχαρίστως δωρεάν τους το προσφέρουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ. Ωραία, πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι, είναι το ίδιο ροδόνερο που βρίσκω στο σούπερ μάρκετ, ναι, που φτιάχνουμε τους κουραμπιέδες. Τώρα, το ίδιο είναι, ναι, αλλά είναι. Τώρα πόσο γνήσιο είναι και αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι καθαρή απόσταξη ωραία, από τα τριαντάφυλλα. Βάζουμε λοιπόν και το ροδόνερο. Και έτσι είναι έτοιμη η λοσιόν. Την κλείνουμε καλά-καλά και 2-3 φορές την ημέρα την κινούμε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Πόσες μέρες θέλει να είναι έτοιμη? Θέλει μία εβδομάδα. Α, θέλει μία σε εβδομάδα. Μία εβδομάδα είναι έτοιμη και είναι αυτή η λοσιόν. Μάλιστα. Έχει πάρει έτσι. Και τη χρωστική γίνεται από τα βότανα. Όταν κάνουμε λίγο τα προϊόντα που έχουμε έξω, το βάζουμε μόνο με απόσταξη. Αχ, εδώ όμως είναι μόνο και έχουμε τη χρωστική που δεν κάνει τίποτε και κακό. Πόσο κρατάει? Αυτή πλέον κρατάει πάρα πολύ γιατί είναι το ενόπνευμα, είναι και συντηρητικό. Οπότε μπορεί και εκτός. Καλύτερα να είναι σε δροσερό μέρος, αλλά δεν παθαίνει τίποτε και 6 μήνες ακόμη. Και 6 μήνες. Ναι. Αυτό τώρα με βαμβάκι με το βάζουμε πάνω στο πρόσωπο, στο καθαρό. Δύο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Μετά τον καθαρισμό. Βοηθάει τους την ακμή, τα σπυράκια, όλα αυτά, τους φόρους. Ακόμη και για το ξύρισμα που ορισμένα αγόρια 18-20 ετών που ξυρίζονται πια. Για τα σπιθουράκια αυτά. Για τα σπιθουράκια αυτά βάζει λίγο στο χέρι και το περνάει σε όλο τέλεια το πρόσωπο. Λοιπόν, αυτή ήταν η λοσιόν. Αυτή τώρα η λοσιόν. Έστω και έτσι απλή, είναι φανταστική με πολύ ωραία αποτελέσματα δοκιμασμένη. Τέλεια. Λοιπόν, να φτιάξουμε λοιπόν, και τη μάσκα. Τώρα θα φτιάξουμε μία μάσκα για φυσικό πότοξ και φυσικό λίφτι. Παρά να ταλαιπωρούνται συνέχεια με τις ενέσεις και όλα αυτά, όπου μπορούν να τα αποφύγουν, καλό θα είναι. Καλό τώρα, είναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε και στη δουλειά των γιατρών. Όλοι θα δουλέψουν. Εμείς είμαστε λιγάκι εναντίον. Τι χρειαζόμαστε, κύριε λοιπόν, Παμπίτσα. Τα υλικά μας είναι απλά. Δηλαδή, με 5-6 υλικά έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Το θέλω. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα κουταλάκι περίπου του γλυκού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το σαλέπι. Α, ναι, σαλέπι. Σαλέπι. Εμείς το αλέσαμε, μας αρέσει πάντοτε όλα να είναι πιο γνήσια. Ναι. Το σαλέπι, το πραγματικό, είναι αυτό. Αυτό έτσι είναι το σαλέπι. Ναι. Αυτό είναι το σαλέπι. Είναι κάτι μεταξύ καρύδι, τζίντζερ και κάτι ναι τέτοιο. Σαν τζίντζερ περισσότερο. Αυτό έχει πολύ ωραίες μαλακτικές ιδιότητες. Έχει καθαριστικές και πάρα πολλά ιχνοστοιχεία. Ωραία, λοιπόν, βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σε ένα κατσαρολάκι, προσθέτουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ ροδόστεγμα. Εμείς όλα μας τα καλλιντικά και όλες μας μεταχειριζόμαστε πολύ το ροδόνερο. Έχουμε και μπόλικο. Γιατί λοιπόν, το λέτε ότι έχετε μπόλικο? Έχουμε 4.000, φτάσαμε τις 5 τριανταφύλλες αρωματικές. Α, και το φτιάχνετε και εσείς? Και το φτιάχνουμε εμείς. Οπότε τον άλλο μήνα σας προσκαλούμε. Είναι μια πανδεσία. Ωραία, ωραία. Μυρίζει ένα χιλιόμετρο πολύ μακριά. Κύριε Παπίτσα. Αυτό θα το βάλουμε στη φωτιά. Ναι. Θα το και να λιώσει. Για να λιώσει. Και όταν λιώσει, ανοίγει αυτό και γίνεται σαν κρέμα. Ναι. Θα το βάλουμε περίπου ούτε 5 λεπτά. Να το δουλέψουμε καλά-καλά. Ναι. Και μετά θα έχουμε καθαρίσει. Θα πάρουμε περίπου 4 με 5 φράουλες. Τώρα είναι και η εποχή που είναι η εποχή τους, οι οποίες είναι φανταστικές, έχουν πάρα πολλά αντιοξειδωτικά, έχουν πάρα πολλές βιταμίνες και βοηθάνε πάρα πολύ το δέρμα με τις φενόλες που έχουν τα αντιοξειδωτικά να καθαρίσει, έχει και λευκαντικές ιδιότητες. Ωραία, 4 φραούλιτσες περίπου. 4 με 5. Αυτό σε ένα μιξεράκι, άμα τις βάλουμε, γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό. Ωραία, αυτό το βάζουμε και αυτό εκεί μέσα. Αυτό όταν ζεσταθεί αυτό, ναι, να πάρει μία βράση, όταν ζεσταθεί θα προσθέσουμε και το χυμό μας από τις φράουλες. Ωραία. Θα έχουμε πάρει ένα φύλλο από αλόι,
Ναι, αυτό το φύλλο πιναλόι, το θυμάμαι από την περασμένη φορά. Που είναι φανταστικό, έχει πολύ ωραίες ιδιότητες και σηκώνει τρομερά το δέρμα. Είναι αυτό που κάνει το lifting στο δέρμα. Και έχει και πουλωτικές και έχει μία ιδιότητα νιαλόι που συγκρατεί το νερό μέσα στους ιστούς του δέρματος. Δηλαδή, το κάνει να πηγαίνει ομοιόμορφα. Πού το βρίσκουμε αυτό το φύλλο? Αυτό. Σε όλα τα φυτώρια μπορείτε να πάρετε αλόι. Ναι. Τώρα σε κάποια βιολογικά καταστήματα πουλάνε και φυσικό χυμό αλόης, mm-hmm. ακόμη και φύλλα αλόης πουλάνε. Ωραία. Εγώ θα συμβούλευα να έχουν μία γλάστρα, διότι είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή με τρία υλικά κάνεις. Mm-hmm. Αυτό το πήρα. Ωραία. Το γελέ, το καθαρίσαμε, ναι. πήραμε αυτό το γελέ, το βάλαμε στο μιξεράκι mm-hmm. και, βγήκε... και βγάλαμε το χυμό αυτό. Θα το προσθέσουμε και αυτό μέσα. Mm-hmm. Το έχουμε στο μάτι της κουζίνας και δουλεύει πολύ σε χαμηλή φωτιά. Ναι. Σε πολύ χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε και την αλόη μας. Mm-hmm. Το ανακατεύουμε mm-hmm. να διαλυθεί καλά. Και μετά προσθέτουμε ένα κουταλάκι περίπου χυμό λεμονιού που έχει mm-hmm. τη βιταμίνη C και έχει και καθαριστικές mm-hmm. ιδιότητες. Περίπου ένα κουταλάκι. Ωραία. Και λευκαντικές. Οι γυναίκες της παλιάς εποχής για την ομορφιά τους μεταχειριζόντουσαν πολύ το λεμόνι. Και μετά θα προσθέσουμε και μία κουταλιά περίπου της σούπας, mm-hmm. μέλι, ελληνικό, αγνό, το οποίο και πουλώνει ναι. το δέρμα και ταυτόχρονα το ενυδατώνει. Ακόμα το έχουμε στο μάτι, υποτίθεται. Ακόμη τώρα, το ναι. έχουμε στο μάτι. Όταν βάλουμε το μέλι, ναι. το κλείνουμε το, το μάτι, κλείνουμε το γιατί μάτι. Το μέλι δεν είναι καλά να ζεσταίνεται. Mm-hmm. Το δουλεύουμε ναι. και αυτό θα έχει γίνει, εδώ το έχουμε έτοιμο, ναι. έχει ήδη τελειώσει. Mm-hmm. Μεταξύ φράουλας, λεμόνι. Ναι, αυτό και τρώγεται. Απλώς η αλόη είναι λίγο είναι πικρή, λίγο αλλά είναι φάρμακο. Βέβαια, όχι για κακό όλες, δεν κάνει. Κακό όλα, δεν κάνει. Όχι προληπτικά. Για όλα τα είδη αλόης. Η αλόη αρμπορέσα, έτσι λέγεται. Είναι καθαρά φαρμακευτική. Αλόε αρμπορέσα. Αυτή είναι η αλόη βέρα. Όλες, δεν έχουν όλες οι αλόες τα ίδια συστατικά. Αυτή την έχουμε για την ομορφιά. Είναι η αλόη βέρα. Πώς τη βάζουμε τώρα αυτή? Αυτή η μάσκα θα μπαίνει τρεις φορές την εβδομάδα mm-hmm. σε όλο το πρόσωπο, ακόμη και πολύ κοντά στα μάτια, ναι. όχι ναι, ναι, ναι. τελείως, όχι μέσα, αλλά και εδώ, ναι. θα ξαπλώσει 20 με μισή ωρίτσα, αυτό στεγνώνει, φορμάρει, ανεβάζει τους μυς του προσώπου και τους ξεκουράζει και τους ενυδατώνει και τους τρέφει. Και μετά ξεπλένουμε με χλιαρό μετά, νερό. Μετά με λίγο χλιαρό νερό το καθαρίζουμε. Αν το αφήσουμε λίγο περισσότερο, κάνει καλό στο δέρμα, αλλά λιγάκι βγαίνει λίγο πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει, αξίζει τον κόπο. Εάν το κάνω συστηματικά για ένα μήνα, mm-hmm. Τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. 10 χρόνια πιο νέες, τουλάχιστον. Αυτά είναι. Να αυτά πούμε είναι. Τώρα ότι αυτό είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει η κάθε γυναίκα στο σπίτι mm-hmm. της με όλα αυτά τα φυσικά προϊόντα. Εσείς βέβαια έχετε μια ολόκληρη σειρά προϊόντων. Εμείς έχουμε, που ναι. φτιάχνετε εσείς και διαθέτετε στον κόσμο. Και ακριβώς. Το Ινστιτούτο σας στο Κολωνάκι, να πούμε τη διεύθυνση. Η Ροδότου 18 στο Κολωνάκι. Στις 3 τυχερές σας. Θα προσφέρουμε αυτή τη μάσκα, ναι. όχι όπως είναι απλή, αλλά με πιο πολλά συστατικά. Την αυτή ονομάζουμε... είναι δική σας βέβαια. Αυτή είναι δική σας. Την ονομάζουμε Rose Mask, ωραία. Αλλά έχει μέσα την αλόη, έχει τη φράουλα, έχει όλα τα συστατικά αυτά και άλλα περισσότερα. Λοιπόν, εσείς κανονίστε από το Facebook θα το δώσουμε. Ωραία. Αυτό. Από ναι. το Facebook, ναι. λοιπόν, ναι. Μαγκαζίνο Life. Στο Facebook θα μας βρείτε, θα μας στείλετε ό,τι θέλετε τη μάσκα από την κυρία Παπίτσα και από τον κύριο Τάκη και θα το δώσουμε την άλλη εβδομάδα. Πολύ και ωραία. Και αυτή η αγαπημένη σας κρέμα ή... Αυτή είναι, πρέπει να σας πω, αναπλαστική. Η αναπλαστική είναι φοβερή. Αυτήν φοράω. Αλήθεια ναι. σας λέω. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Εγώ θα, σου, λοιπόν. Θα πάω ένα βήμα πιο πέρα τώρα, ναι. γιατί έχει φτιάξει το δέρμα σου. Και θα σου προσφέρω την Μποράγκο Cream, ναι. που, είναι, που έχει και φασκόμηλο και τον Μποράγκο που έχει και αντιλιακές. Το Μποράγκο τι είναι? Είναι ένα βότανο που τώρα αυτή την εποχή είναι ναι. η εποχή του, που έχει πολύ ωραίες αντιλιακές ιδιότητες και είναι φανταστικά τα αποτελέσματα. Για πείτε μου κάτι, αν τώρα κάποιος... Αναρθώνει και ναι. αυτό το δέρμα και το ενυδατώνει. Πολύ και ωραία. Και είναι 24 ώρες. Αυτή είναι πάλι δική σας. Καλά. Ποια
Ποια στη χάρη μου σήμερα, ποια στη χάρη μου. Εσύ θα δώσουμε τη λοσιόν για την ακμή, είπαμε, για την λιπαρότητα. Ω, θα πας τη λοσιόν εσύ. Θα με άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος θέλει να αγοράσει τις κρέμες σας, πού σας βρίσκει. Οι κρέμες μας υπάρχουν μόνο στο Κολωνάκι, η Ροδότου 18, στον πρώτο όροφο. Μπορούμε να πούμε το τηλέφωνο. Πείτε το τηλέφωνο, πείτε το, γιατί μετά θα μας ρωτάνε. 72-13-860. Και επίσης στο 72-13-546. Ωραία. Και στο Facebook έχουμε πάλι την ιστοσελίδα μας, Παμπίτσα Καβαλιαράτου ή Παμπίτσα Beauty. Και εκεί Τέλεια. Έχουμε και τα προϊόντα και τις συνταγές που γίνονται. Τώρα θα βάλουμε και το δικό σας που θα έχουμε. Και στέλνουμε τα προϊόντα με αντικαταβολή. Ωραία, λοιπόν, για να ξέρουν οι φίλες μας. Και όλες οι φίλες που είναι από το Facebook θα έχουν και 25% έκπτωση. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να δώσουμε δώρα τώρα που έχουμε τα ωραία μας τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi. Δεν ξέρω, εγώ αυτό το από χθες, μ' αρέσει πολύ αυτό το χρώμα που φοράω, αλλά έχουμε όλα τα ωραία τα ανοιξιάτικα, ανοιξιατοκαλοκαιρινά χρώματα και ασφαλώς έχουμε και τα σετ περιποίησης μαλλιών ΕΣΠΗ από τα κομμωτήρια ΤΕΟ. Πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Γεια σας! Γεια σας! Το όνομά σας και από πού μας τηλεφωνείτε, πείτε μας. Νατάσα από Θεσσαλονίκη. Νατάσα από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Από πού από Θεσσαλονίκη, εγώ πάντα θέλω να ξέρω από ποια περιοχή. Είναι λίγο έξω, προς τη Θέρμη. Α, προς τη Θέρμη. Ωραία, για να έχουμε μια κατεύθυνση. Είναι και μεγάλη Θεσσαλονίκη, είναι και πολλές οι περιοχές. Έτοιμοι να τραγουδήσετε. Έτοιμοι. Ωραία, πάμε. Τι σου κάνα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο, κοίτα πίκρα σου μάτια, στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις, με δυο φιλιά να πάρω, απ' τα γλυκά σου μάτια τη μαύρη συνέπεια. Μια χαρά! Μπράβο! Και μου πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι αυτά τα τραγούδια, μίμης πλέσας, ακριβώς, που δεν μπορεί να μην τα ξέρουμε. Δεν μπορεί να μην τα ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Ferendi, που μας τραγουδήσατε και τόσο ωραία. Να σας δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο γαλάζιο. Δεν σας άκουσα, ένα ωραίο. Γαλάζιο ρολόι, έτσι, για να μας θυμίσει τη θάλασσα και το καλοκαίρι. Αν έχετε κάποιο άλλο χρώμα, μήπως κάτι σε πρασινάκι. Ωραία, και σε πρασινάκι έχουμε. Λοιπόν, ένα πρασινάκι θα βρούμε και θα σας το στείλουμε. Να είστε καλά. Δεν πέτυχα το χρώμα, τι να κάνω. Είπα εγώ Θεσσαλονίκη, Θέρμη, θάλασσα, να πούμε γαλάζιο. Και το πράσινο, καλό είναι. Ναι, ναι. Για να δούμε η δεύτερη μας γραμμή από πού είναι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, από πού μας τηλεφωνείτε. Τηλεφωνώ από Σαμοθράκη. Α, είμαι λίγο μακριά. Αλλά κι εσείς έχετε πολύ μπλε εκεί. Ναι, γι' αυτό αν θα κερδίσω που θέλω πολύ, θα πάρω το μπλε. Ωραία, πολύ ωραία. Το όνομά σας πείτε μας μόνο. Δεν σας άκουσα. Το όνομά σας. Βαλάντι. Βαλάντι, πολύ ωραίο όνομα. Λοιπόν, κυρία Βαλάντι, σας εύχομαι να τραγουδήσετε σωστά και να σας δώσω το μπλε το ρολόι. Ναι, το Στεφανάκο το πούμε εύκολο για να τη βγάλουμε την ανηφόρα. Έτσι. Θα τη βγάλετε την ανηφόρα. Για να ακούσουμε. Άπλωσε το μεσόνυχτη, το μικρό του δίχτυ, πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα,
Βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Πάμε και κα... Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, ήχος και φιλιά. Καμαρούλα μια σταλιά, τείχος και φιλιά. Τέλεια! Μπράβο! Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ήταν τυχερό το γαλάζιο το ρολογάκι. Πάει Σαμοθράκη, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Το έκανα και στίχο, το μπλε το ρολογάκι, πάει Σαμοθράκη. Έτσι. Λοιπόν, Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Πάμε τώρα όμως και στη γόβα στη λέτο.gr που μου έχει τεθεί σήμερα στα φούξια εδώ η Αγγελική και μας έχει έρθει με θέμα πολύ ωραίο. Για να σε ακούσουμε. Λοιπόν, σήμερα το GoBasilet.gr σας προτείνει να δοκιμάσετε ένα πολύ ωραίο trend στη μόδα, το οποίο θα αγαπήσουν και οι πιο μεγάλες κυρίες. Από πολύ μικρή ηλικία μέχρι... Ακριβώς. Και το λέω αυτό plus. Διότι είναι πολύ στη μόδα, Kim, τα cartoons. Mm-hmm. Τα prints με τα cartoons. Από φούτερ, μπλουζάκια κοντομάνικα, φορέματα. Ο Μίκη, ο Γκούφι, ο Πλούτο. Όλα τα αγαπημένα μας cartoons μπαίνουν στα ρούχα πάνω σαν prints και μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αρκεί βέβαια να ξέρουμε να τα συνδυάσουμε και φυσικά να τολμήσουν να τα δοκιμάσουν έτσι, να τα υιοθετήσουν στο στυλ τους και κοπέλες, ας πούμε. Ναι, για να σας ρωτήσω κάτι τώρα, δηλαδή προτείνετε και για μία γυναίκα, ξέρω εγώ, 50 χρονών, 55, να φορέσει μπλούζα καρτούν, δηλαδή πάμε λίγο σε πιο ροκ κατεύθυνση. Αυτό έχει να κάνει, ωραία ερώτηση, αυτό έχει να κάνει με το στυλ της κυρίας, δεν έχει ηλικία τα καρτούνς. Νομίζω ότι θα τα αγαπήσουν και οι κυρίες που ας πούμε είναι 50 ετών, διότι θα τους θυμίσουν την παιδική τους έτσι ηλικία. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν και να φορεθούν έξυπνα όλες τις ώρες της ημέρας. Mm-hmm. Και είναι και κάτι διαφορετικό, το οποίο μπαίνει δυναμικά στη μόδα αυτή την άνοιξη. Και μπαίνοντας στο gobas.gr μπορείτε να δείτε πώς έχουν φορέσει και τα cartoons, έτσι, οι φασιονίστας σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι. Εμένα μου αρέσουν τα καρτούν πάντως. Και εμένα πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία και εύκολα. Μίνι, Μίκη and Friends, τέλεια. Για μικρούς και μεγάλους. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή είμαστε, Βασίλη, στο Μίνι τη Μίκη και το Πλούτο και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο καρτούν. Στα παιδάκια. Ντέιζι και είμαστε στα παιδάκια. Πάμε στα παιδικά καθίσματα, στα αυτοκίνητα. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους και βλέπουμε τρελά πράγματα. Το πιο τρελό που υπάρχει και αυτό πρέπει λίγο να το αποβάλουμε είναι μαμά, τα παιδιά, το παιδάκι αγκαλιά και να πηγαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Ή που βλέπω εγώ πολλές φορές και να σου πω κάτι, εκεί νευριάζω που είναι μπροστά μου αυτοκίνητο και είναι δηλαδή οδηγάει μαμά, μπαμπάς και βλέπεις ένα παιδί, δύο παιδιά να χοροπηδάνε στα καθίσματα και πίσω και να μην είναι καν δεμένα. Όχι σε παιδικό κάθισμα, δεν είναι καν δεμένα. Με ένα φρενάρισμα, χτύπα ξύλο. Μπορεί να συμβεί κάτι. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί το μοιραίο. Το χειρότερο είναι η μαμά στη θέση του συνοδηγού να κρατάει το παιδί και να φρενάρει ο μπαμπάς. Δεν θέλω να πω τι θα συμβεί. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε πώς πρέπει να μπαίνουν τα παιδικά καθίσματα, πότε χρειάζονται, μέχρι ποια ηλικία, αλήθεια. Θα το πούμε, μέχρι 12 χρονών. Έχει να κάνει και με τα κιλά, βέβαια. Αλλά να πούμε κάτι σημαντικό, γιατί ενδιαφέρει πολλούς. Ποιο είναι το πρόστιμο, θα το ακούσουμε τώρα. Ποιο είναι το πρόστιμο. 350 ευρώ. Να σου πω όμως κάτι. Η μεγαλύτερη τιμωρία είναι, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι και τα χρήματα. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, δυστυχώς. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Και ξέρεις, πολλές φορές είμαστε στην ταχύτητα της ημέρας να προλάβουμε το σχολείο, Πολλοί οδηγοί, αν τους πεις ότι δεν υπάρχει πρόστιμο. Το σούπερ μάρκετ και λέμε, εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα, θα πάω 300 μέτρα. Πολλές φορές όμως ακόμα και τα 300 και τα 500 μέτρα είναι πολύ επικίνδυνα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ έτσι που μας έβρεσε το θέμα. Πάμε να δούμε τώρα το βίντεο, έτσι για να θυμηθούμε πόσο σημαντικό είναι το παιδικό κάθισμα, αν και πρέπει να πω ότι τα παιδιά τις περισσότερες φορές γκρινιάζουν για τα καθίσματα, αλλά πρέπει. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα και θα σας αναφέρω ποιο είναι το πρόστιμο στην περίπτωση που μας σταματήσει η τροχέα και μας βεβαιώσει η παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 350 ευρώ θα πληρώσουν όσοι δεν χρησιμοποιούν το παιδικό κάθισμα από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι απαγορεύεται διαροπάλου
να κρατάμε αγκαλιά το παιδί όταν βρισκόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν 5 κατηγορίες παιδικών καθισμάτων. Οι 2 πρώτες αφορούν αυτού του τύπου το κάθισμα. Εδώ πέρα τα παιδιά κοιτάζουν ανάποδα σε σχέση με τη φορά του οχήματος και το συγκεκριμένο μπορεί να φιλοξενήσει παιδιά με βάρος έως 13 κιλά. Πάμε σε άλλες 3 κατηγορίες, όπου έχουμε να κάνουμε με τέτοιου τύπου κάθισμα. Εδώ πέρα τα παιδιά που θα καθίσουν μπορεί να φτάνουν σε βάρος ακόμα και τα 36 κιλά. Για να τοποθετήσουμε σωστά ένα παιδικό κάθισμα, πρέπει να ακολουθήσουμε ρητά τις εντολές που μας λέει ο κατασκευαστής. Μπορούν τα παιδιά να μεταφέρονται στο κάθισμα του συνοδηγού. Όταν έχουμε την περίπτωση του συγκεκριμένου καθίσματος, όπου το παιδί κοιτάζει προς τα πίσω, μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να έχουμε απενεργοποιήσει τον αερόσακο του συνοδηγού. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε μεγαλύτερο παιδί, άρα και αντίστοιχο κάθισμα, εδώ το παιδί κοιτάζει μπροστά, δεν χρειάζεται να έχουμε απενεργοποιήσει κανένα αερόσακο. Επιτρέπεται βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότεροι έχουμε ακούσει τη λέξη ISOFIX. Τι είναι όμως αυτό? Είναι ένα διεθνές πρότυπο με σημεία υποδοχής παιδικών καθισμάτων. Τα βλέπετε, είναι αυτή η σιδερένη γάτζη, όπου εδώ πέρα πηγαίνει και κουμπώνει το παιδικό κάθισμα. Δείτε τώρα πώς γίνεται. Εδώ πέρα κουμπώνει το κάθισμα και όπως βλέπετε γίνεται ένα με το αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα τα συγκεκριμένα καθίσματα δένουν και με κάποιους άλλους τρόπους, ούτως ώστε σε περίπτωση ατυχήματος το παιδί να μείνει δεμένο πάνω στο ειδικό του κάθισμα. Βάσει της νομοθεσίας, τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται στα παιδικά καθίσματα μέχρι τα 12 τους έτη ή αν έχουν φτάσει σε ύψος το 1 μέτρο και 35 εκατοστά. Και μην ξεχνάτε πως αν ένα παιδικό κάθισμα έχει εμπλακεί σε τροχαίο, καλό είναι να μην το ξαναχρησιμοποιήσετε. Μάλιστα. Πολύ σημαντική ασφάλεια. Δεν το συζητώ. Το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, κι ας μην έχεις τέτοια. Φυσικά, διότι κουβαλάω, εσύ εισαγωγικά, γιατί τα πάρω μαζί μου, τα νηψάκια μου. Κουβαλάω, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Κουβαλάω, είπα εισαγωγικά. Και έχω τα καθισματάκια, είμαι κυρία. Μεταφέρω. Μεταφέρω. Λοιπόν, και μεταφερόμαστε έτσι με εσάς, με το σχόλιο σας και σε εσάς, Νικόλαος Λαζαρίδης, στην παρέα μας, που είναι, πρέπει να πούμε, ο εκπρόσωπος Διεθνών Κέντρων Γιατρικής και Αισθητικής Medizenes. Μπορώ πριν μιλήσω για τα Medizenes να πω κάτι? Βεβαίως. Λοιπόν, να καταγγείλω κάτι. Τι να καταγγείλω? Θα καταγγείλω όλους εσάς που είστε τόσο υπέροχη παρέα εδώ πέρα, που συνήθως λένε συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εγώ θα πω συγχαρητήρια για την υπέροχη και πολύ γλυκιά ομάδα που έχετε εδώ πέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, τηλεθεατές, τι γλυκά περνάνε, τι όμορφο που περνάνε στα διαλύματα αυτοί οι άνθρωποι. Τι ωραία ατμόσφαιρα υπάρχει. Ωραία, και γι' αυτό και μας ξαναήρθατε. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι κοντά σας και πραγματικά με κατακτήσατε. Οφείλω να το δώσω ωραία δημόσια. Εμείς τώρα από εσάς όμως θέλουμε να μάθουμε άλλα ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε για την τριχόπτωση, θέμα που, όπως είπαμε, είναι κάτι που μας απασχολεί, τον έναν λιγότερο, τον άλλον περισσότερο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τι μπορούμε Σας να κάνουμε? Σας ρωτάω ευθέως. Καταρχήν, δεν είναι μία η τριχόπτωση. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι τριχόπτωσης. Mm-hmm. Άλλοι είναι η γυναική, άλλοι είναι η ανδρική. Σε άλλες αιτίες οφείλεται η γυναική τριχόπτωση, σε άλλες αιτίες οφείλεται η ανδρική τριχόπτωση. Άλλοι είναι οι λεγόμενοι μόνιμοι και άλλοι είναι οι προσωρινοί.
τη μόνιμη, μιλήσαμε την προηγούμενη φορά πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ένας και μοναδικός τρόπος υπάρχει. Με μια την σωστή εμφύτευση. Την τρίχα-τρίχα που είναι και χωρίς νηστέρι. Όμως η λεγόμενη προσωρινή, η οποία χαρακτηρίζεται έτσι από την εξής διαφορά, ότι οι θύλακες οι οποίοι πιθανόν να μην μας βγάζουν τριχούλες εκείνο το διάστημα και να μας πέφτουν, εξακολουθούν να είναι ζωντανοί. Και δεν έχουμε λοιπόν παρά να δούμε πώς μπορούμε να τους επανενεργοποιήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια η γυναικεία τριχόπτωση έχει άλλες αιτίες και αντιμετωπίζεται λίγο διαφορετικά. Οπότε είναι άλλη η θεραπεία για τον άντρα και άλλη για τη γυναίκα. Εξατομικευμένες είναι οι θεραπείες. Τα μεντίζενες είναι απολύτως εξατομικευμένες. Έχουμε φέρει κάποια υπερσύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα, τα οποία σου κάνουν ένα πλήρες διαγνωστικό τεστ, όχι μόνο των μαλλιών σου. Τα νεφρά σου, το ύπαρ σου, το αίμα σου, ένα πλήρες σωματικό διαγνωστικό τεστ. Γιατί μπορεί να σχετίζεται αυτό. Σχετίζονται, πολλές φορές σχετίζονται, σαφώς. Και μπορούμε να σου πούμε ότι πρέπει να πας να κάνεις μια αιματολογική εξέταση, πρέπει να πας να κοιτάξεις τα νεφρά σου. Γίνεται ένα δωρεάν πλήρες διαγνωστικό τεστ καταρχήν στον άνθρωπο που έρχεται, έστω και απλά για τα μαλάκια του. Πλήρες. Από εκεί και πέρα μετά τι μπορεί να γίνει σε πρώτο στάδιο. Κοιτάξτε, στη γυναικεία που οφείλεται πολλές φορές και σε ψυχολογικά αίτια δεν έχουμε παρά να της προτείνουμε μια καλή ψυχολόγο ή ένα καλό ψυχολόγο για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί όταν είναι ορμονικά τα αίτια φροντίζουμε να υπάρξει μια εξορρόπηση για να σοβαρευτούμε λίγο. Υπάρχει ένα ένζυμο το οποίο λέγεται αναγωγάση 5α, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη διαταραχή, δηλαδή μετατρέπει τα ιστρογόνα σε κάτι κακό για τα μαλλιά. Όταν υπερεκρίνεται η αναγωγάση 5α, τι κάνουμε λοιπόν. Υπάρχει ένα, καταρχήν εμείς έχουμε μία σειρά από απολύτως φυτικές και οικολογικές θεραπείες. Δεν υπάρχει τίποτε το χημικό. Προηγουμένως είχατε μάλιστα και κάτι σχετικό με βότανα. Υπάρχει, το σοπαλμέτο είναι ένα φοινικοειδές, το οποίο φύεται κυρίως στις Ινδίες και στην Νότια Αμερική και το οποίο είναι αυτή τη στιγμή παγκόσμια το μόνο αναγνωρισμένο που μπορεί να αναστέλει τη δραστηριότητα αυτού του ενζύμου και να επαναφέρει τις ορμονικές ισορροπίες. Αυτό συμβαίνει και σε άντρες και σε γυναίκες αν έχουμε έλλειψη που παρουσιάζουν ανδρογενή αλλοπαικία. Μάλιστα. Αν έχουμε έλλειψη του ενζύμου, αυτό φαίνεται από κάποια ειδική εξέταση που κάνετε εσείς. Βεβαίως φαίνεται. Φαίνεται αμέσως από τη διάγνωση, φαίνεται αυτό. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως είναι το 80% των περιπτώσεων που έχουμε απώλεια μαλλιών τέτοια που οδηγεί σχεδόν στην, ας το πούμε την κακή λέξη, στη φαλάκρα. Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει, τώρα δεν ξέρω αν το λέω σωστά, φυσιολογική τριχόπτωση. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει σε μένα, για παράδειγμα, ότι μετά το καλοκαίρι, μετά που λουζόμαστε, μετά το μπάνιο και χρονίζουμε τα μαλλιά μας, βγαίνουν πιο πολλές τρίχες από ό,τι ξέρω από τους χειμερινούς. Είναι η εποχική τριχόπτωση. Αυτές είναι οι τριχούλες που κλείνουν τον κύκλο του φυσιολογικού της ζωής τους, πέφτουν και αντικαθίστανται από άλλες. Το σημαντικό είναι ο θύλακας, όχι το έξω μέρος της τρίχας, το μέσα μέρος της τρίχας. Από τη στιγμή που είναι υγιής ο θύλακας, θα ξαναφυτρώσει μια καινούργια τριχούλα στη θέση αυτή που χάσαμε. Όταν έχουμε τη φυσιολογική απώλεια η οποία αναπληρώνεται, δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα πάνω σε αυτό. Τι προτείνετε εσείς? Οι γυναίκες από τους άντρες τώρα έχουν στο εξής, ότι στους άντρες ορμονικά αίτια δεν υπάρχουν στους άντρες. Υπάρχουν κληρονομικά κυρίως αίτια και κακή συμπεριφορά. Δηλαδή, μερικές φορές υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι μη λούζεις συχνά τα μαλλιά σου γιατί θα σου πέσουν. Να. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο πιο καθαρό είναι το περιβάλλον και κάνεις καλύτερη πρόσληψη οξυγόνου. Αν κλείσεις τους πόρους του δέρματος, το δέρμα πάβει να θρέφεται. Ναι. Να οξυγονώνεται. Η πιο σημαντική θεραπεία που έχουμε, ας πούμε, θεραπεία καμπίνας, είναι οξυγονοθεραπεία. Που με μέσον το οξυγόνο βάζουμε μέσα όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά ιχνοστοιχεία στη φύση που είναι τροφή κυριολεκτικά για τα μαλλιά. Παραδείγματος χάρη η όντα χαλκού. Δεν το ξέρουμε ότι ωφελούν στα μαλλιά. Υπάρχουν κάποια άλλα που το ξέρει ο Κοσμάκης και λέει κάνε μπάνιο με χαμομήλι, παραδείγματος χάρη. Όντως το χαμομήλι, το έλαιον του χαμομηλιού κάνει καλό. Ή το λάδι του κεχριού ή το ελαιόλαδο. Και τα χρησιμοποιείτε εσείς όλα αυτά στα κέντρα σας? Εμείς
αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχουν μόνο τύποι τριχόπτωση, αλλά υπάρχουν και τύποι ανθρώπων που έχουν χάσει τα μαλλιά τους. Mm-hmm. Υπάρχει ο τύπος ο αποφασιστικός, ο οποίος λέει «Τα χάσα, πάω κάνω μια ανεμφύτευση και τα αποκαθιστώ». Mm-hmm. Υπάρχει ο άλλος ο οποίος λέει «Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καν ότι θα μου βάλουν κτλ». Και θέλω να πει αν υπάρχει ένας τρόπος διαφορετικός. Τι υπάρχει, για πείτε μας λίγο γενικά τις θεραπείες που προσφέρετε εσείς στους πελάτες. Εμείς φτιάξαμε μετά από χρόνια ερευνών φόρμουλες δικές μας, δεν είναι αγοραστές. Δεν πήγαμε δηλαδή σε κάποια χώρα να πούμε σε κάποιο εργοστάσιο «Α, έχετε αυτό το προϊόν, θα το πάρουμε και θα το βαφτίσουμε με διζενές». Οι επιστήμονες μας παρασκεύασαν δικά μας προϊόντα που περιέχουν όλα, μα όλα, και έχουν πλήρη φάκελο στον ΕΟΦ, μα όλα τα συστατικά που αυτή τη στιγμή δημιουργούν συνθήκες πύκνωσης των μαλλιών. Οπότε, τώρα οι τηλεθεάτριες, οι τηλεθεατές που μας ακούνε και που σας ακούνε μάλλον και σας βλέπουν, να μην διστάσουν, δηλαδή ακόμα και ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να είναι στην αρχή του, γιατί πολλές φορές είναι σημαντικό να προλάβεις και το θέμα αν είναι στην αρχή, πριν προχωρήσει, να μην διστάσουν να έρθουν σε εσάς, να τους κάνετε τις εξετάσεις αυτές που είπατε και μαζί να δείτε μετά. Ποια θεραπεία ενδεχομένως είναι κατάλληλη? Υπάρχουν και θεραπείες επαναστατικές σήμερα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε σε κάποιες θεραπείες για να έχουν καλύτερη διείσδυση στο τριχωτό της κεφαλής, τα θρεπτικά συστατικά, οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία. Χρησιμοποιούμε λέιζερ, χρησιμοποιούμε υπέρηχους. Έχουμε θεραπείες με λέιζερ πλέον για τα μαλλιά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μπορείς να πετύχεις σε μη κατεστραμμένους, το ξαναλέω. Σε θύλακες που είναι, ας το πούμε, κοιμούνται και δεν βγάζουν πια, ή βγάζουν πολύ αδυνατισμένη τρίχα, ή βγάζουν χνουδάκι. Το χνουδάκι είναι το λίγο προ-θανάτου. Ωραία, να σας πω εγώ κάτι τώρα, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ σας καλώ να ξανάρθετε στην εκπομπή μας και να μας παρουσιάσετε τις θεραπείες έτσι μία προς μία, για να καταλάβουμε κι εμείς τι είναι αυτές, για να μπορούμε να καταλάβουμε. Θα το αντέχατε να έρθουμε με μηχανήματα και να σας κάνουμε... Θα μας τις εξηγήσετε. Θα μας τις εξηγήσετε έτσι ωραία αναλυτικά. Εμείς, μάλιστα, κάναμε και το εξής. Βγάλαμε, παράγουμε το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο ζελ μαλλιών, που είναι θεραπεία πύκνωσης μαλλιών. Βάλαμε όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν, τα βάλαμε σε ένα ζελ το οποίο είναι απολύτως υποαλλεργικό, δεν ερεθίζει το δέρμα σε καμία περίπτωση, mm-hmm. μπορείς να το έχεις και 24 ώρα στο κεφάλι σου. Ωραία, και το και μόνο που γίνεται το είναι την σταδιακή φορά. Πρόσληψη των βιταμινών και δεν ερεθίζει, δεν κάνει παρά μόνο καλό. Και αυτό γιατί λέμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα υγρό look στα μαλλιά τους, θέλουν να βάζουν ζέλ και καταστρέφουν τα μαλλιά, στην ουσία τα καταστρέφουν. Γιατί να τα καταστρέφουν και να μην τους κάνουν και καλό? 2 χρόνια έρευνες κάνανε στα εργαστήριά μας για να το παράγουμε το συγκεκριμένο προϊόν και το έχουμε τώρα περίπου 2 χρόνια στην αγορά και έχει πάνω από 20.000 άτομα που το χρησιμοποιούν. Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, θα το φέρετε την επόμενη φορά και θα το δοκιμάσει εδώ ο Στάθης. θα γίνω το μοντέλο. Να δούμε και πώς είναι, πώς θα λάμψουν τα μαλλιά του. Και να σου πω λίγο ένα γέμισμα έτσι δεξιά-αριστερά. Για το μαλλί το κούρεψα, μην λέτε τέτοια. Ένα παιδί είμαι, μόλις 25. Ευχαριστούμε πολύ. Μία μικρούλα προσφορά θέλω να κάνω. Προσφορές είμαστε πάντα καλοδεχούμενοι. Καταρχήν, οι τιμές μας είναι τέτοιες που μπορεί κάποιος να σώσει τα μαλλιά του κυριολεκτικά από 25 ευρώ. Να πάρει μία θεραπεία με 25 ευρώ που κρατάει 2 μήνες. Mm-hmm. Έτσι, για να ξέρουμε ότι πάντοτε είμαστε ένας οίκος που παρέχουμε υπηρεσίες πολυτελείας σε τιμές ευκαιρίας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε τουλάχιστον από το 8 και μετά. Αυτό κάνουμε. Και ο κόσμος έχει ανταποκριθεί απόλυτα. Επειδή όμως την προηγούμενη εβδομάδα ξεχάσαμε τις κυρίες, ναι. Και για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιόρταζαν, αν και για κάποιους αρσενικούς οι γυναίκες γιορτάζουν κάθε μέρα. Λοιπόν, δώστε την προσφορά. Η προσφορά είναι το εξής. Θέλουμε να κάνουμε δώρο σε όλους όσους ενδιαφερθούν σήμερα και πάρουν κάποιο πρόγραμμα ή οποιαδήποτε θεραπεία, έστω και αυτή που είπα των 25 ευρώ, ένα ζευγάρι ασημένια σκουλαρίκια, χιλιάρια ασήμι. Λοιπόν, δώρο προς όλους και όλες που θα πάρουν έστω και ένα προϊόν ή που θα έρθουν να κάνουν μια θεραπεία καμπίνα στους χώρους μας. Λοιπόν, πολύ ωραία προσφορά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, πολύ πολύ σύντομες και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, όλα στη θέση τους. Μαλλιά, ρούχα, τα πάντα στη θέση τους. Και εσάς καλά σας βλέπω. Ακόμα καλά σας βλέπω. Καλά είμαστε εδώ στο Μαγκαζίνο Live. Και, και επειδή είμαστε τόσο καλά και εσείς μας κρατάτε τόσο ωραία παρέα, θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ. Στις 10. Όχι, πόσο του μήνα έχουν. Έχω ξεχάσει την ημερομηνία. Πόσο είναι την άλλη εβδομάδα. Νομίζω κοντεύει 25η. Ναι. Δεν ξέρω, λοιπόν, το έχω χάσει. Έχω μείνει πίσω. 15-16. Λοιπόν, 12 η ώρα πάντως ακριβώς το Σάββατο και την Κυριακή. Θα είμαστε εδώ, να 22-23. Είδατε, ναι, 16 έχουμε σήμερα, οπότε μια χαρά είμαστε. Θα παρελάσουμε και το Σαββατοκύριακο. Έτσι, αυτό θέλουμε. Χαμόγελο και να τα ξανάμε όλα. Λοιπόν, σας περιμένω εδώ το Σάββατο στις 12 ακριβώς εδώ στο Μαγκαζίνο Life. Να είστε καλά. When you say you love me, know I love you more. And when you say